Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην συνάντηση για την προσαρμογή της Ελλάδος στην κλιματική αλλαγή. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Σταμάτη Κρεμιζή, να πάρει τον λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας, αξιότιμε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριε Θόδωρος Χυλακάκη, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κύριε Πέτρο Βαρελίδη, αξιότιμε Γενική Γραμματέα της Ακαδημίας, κύριε Χρήστο Ζερεφέ, αξιότιμοι Περιφερειάρχες, κυρίες και κύριοι, η Ακαδημία Αθηνών έχει την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να διοργανώνει την παρούσα συνάντηση σχετική με την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του έργου Life IP Adapting GR, που αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και συνδιαχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο. Όλο όπως όλοι και όλες γνωρίζετε, το έργο συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται σε συνεργασία όχι μόνο με την Ακαδημία Αθηνών, αλλά και 17 ακόμη εταίρους. Σκοπός της συνάντησης είναι η συζήτηση για τα θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δράσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την προστασία της χώρας μας από τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Τέλος, η Ακαδημία είναι ιδιαίτερα υπερήφανη που εκπρόσωπος της χώρας μας για την κλιματική αλλαγή είναι ο Γενικός Γραμματέας και εκλεκτός συνάδελφος ακαδημαϊκός, ο κ. Χρήστος Ζερεφός, ο κατεξοχήν μετεωρολόγος, κλιματολόγος της Ελλάδος και πασίγνωστος στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για δεκαετίες επιστημονικής προσφοράς στον κλάδο του. Όλοι γνωρίζουν ότι η εργασία του ενίσχυσε την επιστημονική βάση για το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ, το οποίο οδήγησε στη σταδιακή κατάργηση των άλογων αρθράκων την δεκαετία του 1990, δηλαδή τα αέρια υπεύθυνα για την τρύπα του όζων. Η προσφορά σου στην επιστήμη είναι τεράστια και μπορείτε να τις διαβάσετε στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την διοργάνωση αυτής της συνεδρίασης. Εύχομαι καλές εργασίες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη, να πάρει το λόγο στο βήμα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ, κύριοι Περιφερειάρχες, κυρίες και κύριοι, είναι εξαιρετική τιμή να βρίσκομαι εδώ σε αυτή την μεγαλοπρεπή και σπουδαία αίθουσα ενός πάρα πολύ σημαντικού και αρχαίου θεσμού για τη χώρα μας. Θα ξεκινήσω με μία κλιματική παρατήρηση. Ο κύριος Ζερεφός ενημέρωσε ότι οι καρέκλες εδώ, και υποθέτω και ο υπόλοιπος ξυλόγλυπτος διάκοσμος, είναι από το 1863. Αυτό σημαίνει ότι εδώ έχουμε μία αποθήκη άνθρακα. Έχουμε δηλαδή, για να μπούμε κατευθείαν στα κλιματικά, καταφέρει να κρατήσουμε το διοξίδιο από τον 19ο, το διοξίδιο του άνθρακα, από τον 19ο αιώνα μέσα σε αυτή την αίθουσα. Την ίδια ακριβώς δουλειά, αποθήκη άνθρακα, κάνουν και τα δάση της Ελλάδας. Τα δάση της Ελλάδας, τα οποία αυξήθηκαν πολύ σημαντικά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, παρά την κοινή πεποίθηση ότι έχουν μειωθεί,
και πολύ πολύ σημαντικά από το 19ο αιώνα και μετά, παρά την κοινή πεποίθηση ότι έχουν μειωθεί, είναι μια συνεισφορά της χώρας μας στην κλιματική κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Για να είμαστε ακριβείς, δεν αντιμετωπίζουμε πια μια κλιματική κρίση, αντιμετωπίζουμε ένα καινούριο κλίμα στο οποίο έχουμε εισέλθει. Ένα κλίμα το οποίο είναι πολύ θερμότερο, πολύ πιο αβέβαιο, πολύ πιο δύσκολο να προβλεφθεί, με πολύ περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, προπαντός πλημμύρες και κάψονες, και για το οποίο ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ευρώπη, ούτε ο πλανήτης έχουν προετοιμαστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η μάχη που έδωσε η Ευρώπη, που είναι κυριολεκτικά μια σπουδαία μάχη την τελευταία 20ετία, 25ετία, για να ξυπνήσει ο πλανήτης για την αλλαγή του κλίματος που επέρχεται, είναι μια μάχη που τώρα μπαίνει σε μια τελείως καινούρια φάση, διότι θα είμαστε υποχρεωμένοι στα επόμενα χρόνια και δεκαετίες, εκτός από την πράσινη μετάβαση, να χρηματοδοτούμε και την κλιματική προσαρμογή. Για να έχουμε μία αίσθηση, το κόστος που επέφεραν τα γεγονότα του 2023 είναι της τάξης του 2% του ΑΕΠ. Δεν φάγαμε όλο το 2% σε μία χρονιά, αλλά η ζημιά είναι αυτού του ύψους και ακόμη δεν έχουμε λύσει θέματα όπως είναι το τι θα συμβεί, ας πούμε, όταν θα αποσυρθούν τα νερά στην Κάρλα, στα 180.000 στρέμματα που καλλιεργούνται εκεί, αν αποσυρθούν εξ ολοκλήρου τα νερά. Γιατί δεν ξέρουμε και τι θα συμβεί από πλευράς κλιματικής μέσα στο επόμενο διάστημα. Γι' αυτό το σκοπό, το Υπουργείο, προσπαθώντας να είναι όσο πιο κοντά στην επιστήμη γίνεται, ξεκινά μια πολύ σημαντική μελέτη με τη συνεργασία της Ακαδημίας και του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Ζερεφού, αλλά και με τη συνεργασία διεθνών ιδρυμάτων, για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη των κλιματικών φαινόμενων στα επόμενα χρόνια στη χώρα μας. Το καινούργιο σε αυτή τη μελέτη είναι το βάθος στο οποίο θα μπει η διερεύνηση, αλλάζοντας τον κύβο στον οποίο θα λύνονται οι μετεωρολογικές και οι κλιματικές εξισώσεις. Από τα 4x4x4 χιλιόμετρα στο 1x1x1 χιλιόμετρο, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε, κοιτώ τους περιφερειάρχες, με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια τι θα συμβεί στις συγκεκριμένες περιφέρειες ή, για να είμαι ακριβέστερος, τι συμβαίνει στις συγκεκριμένες περιφέρειες. Όταν το κλίμα αλλάζει, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι οι στατιστικές που έχουμε για το παρελθόν πάβουν να μας καθοδηγούν για το μέλλον. Λέμε, για παράδειγμα, έχουμε έργα, και το λέει η νομοθεσία μας, που μας προστατεύουν από τις πλημμύρες για φαινόμενα που συμβαίνουν κάθε 50 χρόνια. Αυτό έχει τελείως αχρηστευθεί. Δεν ξέρουμε από τι ακριβώς μας προστατεύουν τα έργα που έχουμε για τις πλημμύρες μας. Διότι δεν ξέρουμε με τι συχνότητα θα έχουν οι πλημμύρες. Ο Ντάνιελ ήταν πλημμύρα των 1000 ετών και ήρθε με τον Ελία, που ήταν μια πλημμύρα 200-300 ετών, στην ίδια περιοχή, στον ίδιο μήνα. Προφανώς είμαστε σε ένα καινούριο κλίμα. Αυτό, για να θυμηθώ την προηγούμενη ιδιότητά μου, την δημοσιονομική, μας βάζει και τεράστιες δημοσιονομικές προκλήσεις. Όχι μόνο εμάς στην Ελλάδα, που είμαστε κλιματικό hot spot, αλλά σε όλη την Ευρώπη και όλο τον πλανήτη. Διότι θα πρέπει ταυτόχρονα να πετύχουμε τους στόχους της πράσινης μετάβασης, για να σταματήσουμε την περαιτέρω αλλαγή του κλίματος μετά το 2050-60, η όποια αλλαγή του κλίματος έχει ήδη επέλθει, θα μας συνοδεύει
τουλάχιστον για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια, ό,τι και να κάνουμε. Εδώ μιλάμε για το τι θα κάνουμε στην επόμενη φάση. Και ταυτόχρονα πρέπει να πληρώνουμε τις δαπάνες που θα γίνονται όλο και μεγαλύτερες για την κλιματική προσαρμογή και αυτό να γίνεται σε έναν πλανήτη που γεωπολιτικά έχει όλο και μεγαλύτερους κινδύνους και μας πιέζει την Ευρώπη, αλλά και τις άλλες χώρες διεθνώς, σε ακόμη μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες. Αυτός ο συνδυασμός απαιτεί καταρχήν κατανόηση της πρόκλησης. Ως τώρα θεωρούσαμε ότι η προσαρμογή δεν υπάρχει. Κυριολεκτικά δεν υπήρχε στην Ευρώπη ολόκληρη σοβαρή προετοιμασία για την προσαρμογή. Δεν υπάρχει σοβαρή τέτοια προετοιμασία, ούτε χρήματα αποθηκευμένα για αυτό το σκοπό. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε και ήδη δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, για να βρούμε ένα τρόπο να βάλουμε στην άκρη χρήματα για τα γεγονότα προσαρμογής που θα έχουμε στα επόμενα χρόνια και δεκαετίες. Εννοώ στην Ελλάδα και πιστεύω ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η άλλη αντίδραση που πρέπει να έχουμε σε αυτά τα φαινόμενα είναι η πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτών που κάνουμε. Κοιτάξτε, το θέμα της αποτελεσματικότητας δεν ήταν ποτέ το δυνατό μας σημείο ως χώρα. Είχαμε πάντα μία άνεση στον τρόπο με τον οποίο ξοδεύαμε. Την άνεση βάλτε την σε βαριά εισαγωγικά. Είναι ειρωνική φράση για όποιον δεν το κατάλαβε, ειρωνική έκφραση. Μία άνεση η οποία βασιζόταν στο ότι οι πολίτες δεν έχουν πλήρη κατανόηση του πού πηγαίνουν τα χρήματα και πόσο αποτελεσματικά μπορεί να είναι, αλλά βασιζόταν και στην δυνατότητα που είχαμε για πολύ καιρό μέσω της συμμετοχής μας στην Ευρωζώνη κατά κύριο λόγο και της δυνατότητας να δανειστούμε, να ξοδεύουμε χρήματα τα οποία δεν παρήγαγε η χώρα. Αυτό τελείωσε μετά την μεγάλη κρίση της δεκαετίας 2010-2020. Σήμερα η δική μας κοινωνία είναι μία από τις πιο προχωρημένες κοινωνίες στον κόσμο σε σχέση με την αντιμετώπιση του φαινομένου του, θα λέγαμε, λαϊκισμού. Δεν είναι πολύ καλός ο όρος λαϊκισμός. Θα έλεγα του φαινομένου του ανορθολογισμού στην διαχείριση των δημοσίων πόρων. Αυτό είναι πιο ακριβής και επιστημονικά σωστός ο όρος. Γιατί είμαστε από τις πιο προηγμένες κοινωνίες? Διότι αυτόν τον ανορθολογισμό η ελληνική κοινωνία τον δοκίμασε, τον κατανάλωσε και τον πέταξε από τις επιλογές της στα τελευταία χρόνια. Και τον πέταξε με τρόπο οριστικό, αλλάζοντας ακόμη και τους φορείς τους ίδιους που τον μετέφεραν. Όταν αυτοί από τα πράγματα αναγκάστηκαν να διαχειριστούν τους πόρους σαν να είναι δεδομένοι, διότι ήταν δεδομένοι. Σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης, εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι τα φαινόμενα που εμείς αρχίσαμε, που εμείς ζήσαμε τη δεκαετία του 10, τα πολιτικά φαινόμενα, θα τα ζήσουν ή τα ζουν τώρα οι χώρες όπως η Ολλανδία. Ας πούμε, θεμέλιο σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξαφνικά έβγαλε πρώτο κόμμα, ένα κόμμα βαθιά ανορθολογικό. Το τι θα γίνει εκεί δεν το γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι η δική μας χώρα έχει καταφέρει να ξεπεράσει αυτόν τον ανορθολογισμό, να μπορεί να διαχειρίζει τους πόρους της όλο και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση σημαίνει αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Είναι οι αλλαγές για να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη διαχείριση των πόρων. Και η αίσθησή μου είναι ότι η δική μας η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ καλύτερα αυτές τις προκλήσεις. Ήδη, σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση, είμαστε πλεονασματική χώρα στο διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή, έχουμε καλύτερες επιδόσεις από τους ευρωπαϊκούς στόχους. Έχουμε
αρχίσει νωρίτερα από τους άλλους, γιατί με χτυπά νωρίτερα, να κοιτούμε την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Έρχεται σε μερικές μέρες η μεταρρύθμιση στη Βουλή για τα δάση, έρχεται η μεταρρύθμιση για το πώς θα οικοδομούμε, οικοδόμηση με ανθεκτικότητα. Έρχεται η μεταρρύθμιση για τα νερά, για να μπορούμε να έχουμε πολύ, στη Θεσσαλία καταρχήν και μετά σε ολόκληρη τη χώρα, για να έχουμε πολύ καλύτερη χρήση των υδάτων. Τεράστιο θέμα στα επόμενα χρόνια. Τι θα γίνει στα νησιά μας από πλευράς νερού, για παράδειγμα, και πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν σημαίνει ότι τα έχουμε όλα καταφέρει. Ο ανορθολογισμός παραμένει εδώ και η συναισθηματική αντίδραση στην αλλαγή είναι πάντα εδώ. Η αλλαγή, ξέρετε, προκαλεί φόβο και προκαλεί και μία καταρχήν συναισθηματική αρνητική αντίδραση. Και η δική μας η δουλειά είναι με υπομονή, με διάλογο, με επιστημονικά επιχειρήματα, να πείθουμε, να εξηγούμε και εν τέλει να προχωρούμε με ορθολογικό τρόπο σε αυτά που πρέπει να γίνουν. Αυτά ήθελα να πω σαν μια εισαγωγή και να τελειώσω λέγοντας ότι είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που έχουμε αυτή τη συνεργασία με την Ακαδημία και στα παλαιότερα έργα και στα καινούργια που τώρα δημιουργούμε, και είμαι βέβαιος ότι αυτή ως βάση είναι μια σωστή βάση για να προχωρήσουμε παραπέρα. Εδώ γύρω, όπως με εξηγούσε ο κύριος Τσερεφός, είναι οι εικόνες από το φρέσκο, από το 19ο αιώνα, του Προμηθέα, από την στιγμή που τον έδεσαν στο βράχο μέχρι την απελευθέρωση και τη δικαίωσή του. Ο Προμηθέας είναι στην πραγματικότητα το σύμβολο, το ελληνικό σύμβολο της απελευθέρωσης του ανθρώπινου πνεύματος. Και έτσι πρέπει να τον βλέπουμε. Συνεπώς είναι κατάλληλος χώρος για να μιλήσουμε για τον ορθολογισμό και την απελευθέρωση του ανθρώπινου πνεύματος με στόχο από την δυσιδαιμονία ή την συναισθηματική απειλή, με στόχο να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον, πιο φωτεινό για όλους. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω το Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κύριο Πέτρο Βαρελίδη, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε Πρόεδρε της Ακαδημίας, αξιότιμε Γενική Γραμματέα και παλαιόθεν συνεργάτη κυρία Ζελεφέ, αξιότιμοι Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, αξιότιμοι Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να παρευρεθώ στη σημερινή συνάντηση. Θέλω να πω ότι είμαι σε δύσκολη θέση, γιατί ο Υπουργός έκανε μια εξαιρετική ομιλία προηγουμένως και κάλυψε σχεδόν τα πάντα. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς σαν Υπουργείο Περιβάλλοντος θα εξακολουθήσουμε να ασκούμε εν της πράγμαση την πολιτική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με την εξαιρετική βοήθεια που έχουμε από την Διεύθυνση ΚΑΠΑ, Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, και χρησιμοποιώντας ένα βασικό επιχειρησιακό εργαλείο, το LIFE-IP για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το LIFE-ADAPT, το οποίο βασικός εταίρος είναι η Ακαδημία Αθηνών. Υπάρχουν 19 συνολικά εταίροι, περιφέρειες, δήμοι. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα που θα τρέχει μέχρι το 2026, το οποίο μας εξασφαλίζει και ανθρώπινο δυναμικό και χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες απτές δράσεις και να βοηθήσουμε τις περιφέρειες, αλλά και συνολικά την ελληνική κοινωνία, να αντιληφθεί τη σημασία της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Να πω ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες, το κύριο μέλημά μας μέσα από το LIFE-IP ήταν να κάνουμε τους ανθρώπους στις περιφέρειες κυρίως
να αντιληφθούν τη σημασία της προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο Υπουργός, μέχρι πρότινος, ίσως ακόμα και τώρα σε κάποιες χώρες, ήταν ο φτωχός συγγενής της πολιτικής του κλίματος. Όλη η πολιτική του κλίματος εστίαζε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς εκεί υπάρχει και μία διαμορφωμένη μεγάλη αγορά, έτσι, άρα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος τζίρος γύρω από την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Μετά φυσικά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στη Θεσσαλία, νομίζω ότι όλοι πλέον έχουν καταλάβει την ανάγκη τη σημασία της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Έχουν καταλάβει ότι στην πραγματικότητα, ως εθνική πολιτική, δεδομένου ότι η συμβολή μας στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι απειροελάχιστη και έτσι κι αλλιώς έχουμε συμβάλει και διαχρονικά, όπως είπε σωστά ο Υπουργός, για την αύξηση των δασών, αλλά και μέσα από τις μειώσεις των εκπομπών που έχουμε κάνει με την ταχύτατη διείσδυση των ΑΠΕ. Εμείς το χρέος μας το έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών. Η εστίαση πρέπει να γίνει στην προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπου στην πραγματικότητα το τι είναι μπροστά μας, υπάρχουν φυσικά κάποιες εκτιμήσεις, αλλά είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί, δεδομένου ότι το μέλλον είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια. Εδώ καμιά φορά διαφωνούμε στην ανάλυση του παρελθόντος, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να προβλέψουμε με ακρίβεια το μέλλον. Το LIFE-IP έχει εστιάσει σε δράσεις που αναφέρονται σε διαχείριση κινδύνου πλημμύρας, αντιμετώπιση της διάβρωσης, ζητήματα που σχετίζονται με τα δάση, με τη διαχείριση των δασών και τις δασικές πυρκαγιές και βέβαια ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Στο σημείο αυτό θα θέλω να σταθώ γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεδομένου ότι η εκτίμηση είναι ότι συνολικά, σαν μέσος όρος εννοώ στη χώρα, πάμε σε λιγότερη διαθεσιμότητα νερού, σε λιγότερες βροχοπτώσεις, παρά το ότι σε κάποιες περιφέρειες μπορεί να αυξάνονται, αλλά συνολικά σαν χώρα κινούμαστε προς χαμηλότερο επίπεδο βροχοπτώσεων. Το ζήτημα της ορθής διαχείρισης των υδάτων είναι στην πραγματικότητα ο καθρέφτης του προβλήματος και σε ό,τι αφορά την γεωργική παραγωγή που χρειάζονται γενναίες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που είναι δύσκολο να γίνουν γιατί αφορούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο έχει συνηθίσει να δουλεύει με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους. Δεν είναι εύκολο επομένως να αλλάξει τεχνικές και μεθοδολογίες, ειδικά επειδή είναι και μεγάλου μέσου όρου ηλικίας, έτσι ο αγροτικός τομέας έχει πολύ ψηλό μέσο όρο ηλικίας, που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που δυσκολεύει τις πρόσθετες αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά ορισμένες περιφέρειες, ειδικά στα νησιά, το ζήτημα, αλλά και όχι μόνο στα νησιά, βλέπουμε ότι και στην υπηρετική χώρα έχουμε αρχίσει και έχουμε πρόβλημα, το ζήτημα του πόσιμου νερού, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και βλέπουμε ότι οι αφαλατώσεις γι' αυτό το λόγο φαίνεται να προβάλλουν σαν μονόδρομος σε πολλές περιπτώσεις ένα πρόβλημα το οποίο επιτείνεται από το γεγονός ότι και ευτυχώς αυξάνεται συνέχεια ο τουρισμός, γεγονός το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλες πιέσεις. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με τις περιφέρειες, πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν κοιτάμε ποιος έχει εκλεγεί με ποιον, κοιτάμε μόνο την περιφέρεια θεσμικά. Ο ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό όλων των περιφερειών, προκειμένου να μπορέσουμε μαζί και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που
εμείς διαθέτουμε ή οι περιφέρειες διαθέτουν, αλλά και με την τεχνογνωσία, μαζί και με την επιστημονική κοινότητα. Και εδώ νομίζω σήμερα απόδειξη αυτού είναι ότι είμαστε εδώ στον χώρο της Ακαδημίας και συζητάμε τα θέματα αυτά, να μπορέσουμε να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις. Σας ευχαριστώ. Θα παρακολουθήσουμε τώρα το μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό και μήνυμα του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, του κ. Απόστολου Τζιτζικώστα και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικό Εκπρόσωπο για την Κλιματική Αλλαγή, τον καθηγητή Χρήστο Ζαρεφό, για την πρόσκληση στη σημερινή αυτή πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήθελα πραγματικά να βρίσκομαι στη σημερινή μας συνάντηση, όμως λόγω της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα της σημερινής συζήτησης για την κλιματική αλλαγή, τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα μας και φυσικά ολόκληρος ο πλανήτης. Εδώ δεν χωρούν, κυρίες και κύριοι, ούτε μισόλογα, ούτε αναβολές, ούτε υπεκφυγές. Η κλιματική κρίση είναι πραγματικότητα. Είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και ο χρόνος που έχουμε για να αλλάξουμε πορεία είναι οριακός. Άλλωστε, ήδη βιώνουμε τις συνέπειες που έχουμε ακούσει τους επιστήμονες και τους ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι τα ακραία φαινόμενα που είναι συνέπεια της κλιματικής κρίσης και προκαλούν μικρής και μεγάλης κλίμακας καταστροφές, όχι μόνο θα συνεχίσουν να αποτελούν μέρος της ζωής μας, αλλά τα επόμενα χρόνια θα είναι και πιο συχνά και πιο έντονα. Δύο λοιπόν είναι τα βασικά ζητήματα. Πρώτον, ότι η άμεση δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η επίτευξη των κλιματικών στόχων είναι κέρια. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, μεγαλύτερα και πιο γρήγορα βήματα. Δεύτερον, το γεγονός ότι πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι δεν αρκεί μόνο να πιάσουμε τους στόχους μακροπρόθεσμα, αλλά πρέπει τώρα, άμεσα, να θωρακίσουμε τις περιφέρειες και τις πόλεις μας και να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας, τις ζωές τους, τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εθνικές κυβερνήσεις, οι περιφέρειες και οι Δήμοι πρέπει να συνεργάζονται στενά και επικοδομητικά ως κρίκη μιας ενιαίας αλυσίδας. Και φυσικά πρέπει άμεσα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για έργα μεγάλης κλίμακας, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Αντιπλημμυρικά έργα σήμερα γίνονται και από τους Δήμους, και από τις περιφέρειες, και από την κεντρική κυβέρνηση. Όμως, οι πόροι και το μέγεθός τους δεν αρκούν για τα δεδομένα της σημερινής κλιματικής κρίσης. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πράγματι σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Επιτρέψτε μου όμως να επισημάνω ότι δεν είναι όλα μόνο αρνητικά. Υπάρχουν και θετικά μηνύματα, από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε αισιοδοξία, δύναμη και κίνητρα να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Όπως το παράδειγμα της Ελλάδας, που ηγείται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως το παράδειγμα των περιφερειών και των Δήμων της Ευρώπης, που υλοποιούν σήμερα το 90% των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όπως στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που υλοποιούμε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων και έργων, όπως την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, νοσοκομείων, σχολείων, τη χρηματοδότηση επενδύσεων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, την επένδυση στην κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη κινητικότητα, τη δημιουργία νέων μονάδων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολλά άλλα. Φυσικά χρειάζονται πάρα πολλά ακόμα να γίνουν. Και σε εθνικό, και σε ευρωπαϊκό, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι κάθε μία και ο καθένας από εμάς έχει συγκεκριμένο μερίδιο ευθύνης στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Και ότι η ώρα να δράσουμε είναι τώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκλησή σας να είμαι σήμερα κοντά σας, έστω και διαδικτυακά,
Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά για αυτή την πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά και συνολικά για το έργο και τη σπουδαία προσφορά του στον εξαίρετο καθηγητή, εξαίρετο άνθρωπο, αλλά πάνω απ' όλα μοναδικό Έλληνα, τον Χρήστο Ζερεφό. Σας ευχαριστώ. Έγγραφο χαιρετισμό και μήνυμα έστειλε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και θα παρακαλέσω τον Γενικό Γραμματέα, κύριο Χρήστο Ζερεφό, να το αναγνώσει. Ευχαριστώ. Προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή, χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημητρίου Κουρέτα. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, αξιότιμη κύριε Γενικέ, χαιρετίζω τις εργασίες της σημερινής συνάντησης. Λόγοι ανωτέρας βίας δεν μου επέτρεψαν να συμμετέχω στη σημερινή συνάντηση εργασίας. Στην εποχή της αβεβαιότητας, οι κοινωνίες μας οφείλουν να αλλάξουν προσανατολισμό, να βρουν νέες ισορροπίες και δημιουργήσουν νέα δεδομένα πάνω στα οποία θα κτιστεί το αύριο. Στη Θεσσαλία είχαμε το θλιβερό προνόμιο να μάθουμε στην πράξη πως οι βεβαιότητες του παρελθόντος πλέον δεν ισχύουν. Οι πρόσφατες πλημμύρες και οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους, εκτός από την τεράστια προσπάθεια που απαιτούν για την αποκατάστασή τους, μας έδειξαν και την αφετηρία μιας νέας αρχής. Στα δικά μας μάτια, το μήνυμα της εποχής είναι πια σαφές. Αν είναι να ξεκινήσουμε από την αρχή, ας τα κάνουμε όλα πράσινα, ανοιχτά και βιώσιμα. Ο προσανατολισμός μας πια είναι στη δημιουργία δομών, υποδομών και δικτύων με βασικό χαρακτηριστικό την ανθεκτικότητα. Τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, αλλά ίσως και να αλλάζουμε τη ροή της ιστορίας στη σχέση μας με το περιβάλλον. Οι πόλεις μας, τα παραγωγικά μας μοντέλα, ακόμα και οι οικονομικές και κοινωνικές μας σχέσεις, οφείλουν να υπακούουν σε άλλους κανόνες, να εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. Είναι πια ώρα να κοιτάξουμε το μέλλον με μεγαλύτερο σεβασμό, με επιστημονική τεκμηρίωση των πολιτικών μας αποφάσεων και με την ενσωμάτωση νέων δεδομένων στην καθημερινότητά μας. Να χτίσουμε τις πόλεις μας και τις παραγωγικές μας δομές με τρόπο που να προστατεύει το μέλλον, να δημιουργεί ασφαλείς συνθήκες και να σέβεται τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον στο οποίο κινείται. Και αυτό δεν είναι πια μια θεωρητική βάση σκέψης, αλλά μια καθημερινή συνθήκη που διαπερνά κάθε μας κίνηση. Διαφορετικά το μέλλον θα μοιάζει με απειλή αντί για ελπίδα. Έχοντας πάρει λοιπόν αυτό το μάθημα στη Θεσσαλία, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να κλείσουμε γρήγορα τις πληγές της καταστροφής και να ξαναχτίσουμε τις ζωές μας σε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Ενισχύουμε σημαντικά την πολιτική προστασία, αλλά με σαφή προσανατολισμό στην πρόληψη. Ξαναφτιάχνουμε τις υποδομές μας, αλλά με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον. Εκπαιδεύουμε τις πόλεις μας να συμπεριφέρονται χωρίς αλαζονία και τους πολίτες μας να λειτουργούν στην καθημερινότητά τους με τρόπο πράσινο, ανοιχτό και βιώσιμο. Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό και Εθνικό Εκπρόσωπο για την Κλιματική Αλλαγή, να πάρει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι Περιφερειάρχες, απληρωτές Περιφερειάρχες, κυρίες εκπρόσωποι των Περιφερειαρχών και κύριοι, κύριε Γενικέ, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Ο κύριος Υπουργός μου ψιθύρισε, βλέποντας τον Προμηθέα Πυρφόρο, ότι ήταν ο πρώτος Υπουργός Ενέργειας στον πλανήτη μας.
Έτσι τον οραματίστηκε η ελληνική μυθολογία. Η παρούσα κατάσταση στην κλιματική κρίση, επειδή μας απασχόλησε και μας απασχολεί όλες τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα μετά το 1980, έχει χαρακτηριστικά τα οποία συνέχεια μεταλλάσσονται και το περιβάλλον μας ακολουθεί μια οβιδιακή κυριολεκτικά πορεία μεταμορφώσεων, οι οποίες, όπως ακούσαμε και από στόματος και του κυρίου Υπουργού και του κυρίου Γενικού, είναι η ζωή μας πλέον είναι γεμάτη εκπλήξεις. Παρακαλώ, μπορώ να έχω τις προβολές. Το περίφημο φαινόμενο θερμοκηπίου είναι αυτό κατά το οποίο ο ήλιος στέλνει ενέργεια στην απόσταση της γης τέτοια ώστε να αντιστοιχεί έξω από την ατμόσφαιρα περίπου σε 500 κάτι βατ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα και σε περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια τα 500 βατ ανά τετραγωνικό μέτρο ισχύουν και στο έδαφος. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη μας, εάν δεν είχε διοξίδιο του άνθρακος και άλλα απορροφητικά αέρια που απορροφούν στην υπέρυθρη εκπομπή του πλανήτη, γιατί ο πλανήτης φωτίζεται και στο ορατό φως και στο υπέρυθρο από τον ήλιο, αλλά αυτό που εκπέμπει προς το διάστημα είναι υπέρυθρο. Αυτή την υπέρυθρη εκπομπή ακτινοβολίας της γης την εμποδίζει να χάνεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο διάστημα το διοξείδιο του άνθρακος και τα άλλα θερμοκηπικά αέρια. Αν δεν υπήρχαν αυτά, η θερμοκρασία του πλανήτη μας θα ήταν μείον 19 βαθμοί, δηλαδή περίπου θα ήμασταν σαν τον Άρη, όλα παγωμένα. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 14,5-15 έχει πάει τώρα με την εξέλιξη του θερμοκηπίου. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει ή δίνει μάλλον μία απάντηση σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι αυτά που βλέπουμε, την υπερθέρμανση δηλαδή, η οποία έχει φτάσει σχεδόν παγκόσμια στον 1,5 βαθμό Κελσίου, από 14,5 έχει πάει στα 17, φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια. Η διαφάνεια δείχνει δύο καμπύλες, οι οποίες ανεβαίνουν σχεδόν σταθερά, κυρίως μετά το 1900, και αυτές οι δύο καμπύλες, η μία είναι μετρήσεις της θερμοκρασίας παγκόσμιας και η άλλη είναι μοντέλα που υπολογίζουν τη θερμοκρασία λαμβάνοντας υπόψη και το διοξίδιο του άνθρακα. Την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα. Η αύξηση αυτή είναι που δημιουργεί αυτήν την άνοδο των θερμοκρασιών. Αν δεν υπήρχε αναφερθεί η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα από τα μοντέλα, βλέπετε είναι η κάτω γραμμή η οποία είναι σχεδόν μια τυχαία μεταβολή μέσα στα χρόνια από το 1860 έως και το 2021 που είναι αυτοί οι υπολογισμοί. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει στην περιοχή μας, στη Μεσόγειο, αυτήν την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας η οποία στην αρχή του περασμένου αιώνα, του 20ου αιώνα, ήταν γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου και τώρα έχουμε πλησιάσει τους 17. Οι φυσικές καταστροφές που συνεπάγονται την αποσταθεροποίηση του κλίματος, δηλαδή την χωρίς προηγούμενο αύξηση της μέσης θερμοκρασίας από χρόνο σε χρόνο, είναι πράγματι αυξητική ο αριθμός τους και η έντασή τους. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει ότι έχουν μεγάλο κόστος. Η διαφάνεια αυτή δείχνει το κόστος σε δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από το 1980 μέχρι το 2020. Η αύξηση του κόστους από διάφορα καιρικά φαινόμενα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ξηρασίες, πλημμύρες, τροπικοί κυκλώνες, ακραίες καιρικές καταστάσεις,
δείχνουν μια σημαντική αύξηση τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτά είναι αποτελέσματα αποζημιώσεων από το παγκόσμιο ασφαλιστικό σύστημα και ειδικότερα είναι το κομμάτι που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο κλάδος αυτός, η επόμενη διαφάνεια δείχνει ότι οι απώλειες των ανθρώπων αριστερά ανά δεκαετία, ενώ μέχρι το 64-74 ήταν σε υψηλά επίπεδα, περίπου κατά μέσον όρο 2 εκατομμύρια κατέτος, μετά το 75 και εξής, ο αριθμός των θανάτων, των πάσης φύσεως απολειών, ανθρώπινων απολειών, έχει μειωθεί και παραμένει σταθερός. Ενώ το οικονομικό κόστος σε δισεκατομμύρια δολάρια, προσαρμοσμένα, κανονικοποιημένα για το 2013, αυξάνει. Δηλαδή, ενώ αυξάνει το κόστος, που σημαίνει αυξάνει ο αριθμός τους, σημαίνει ότι αυξάνει η έντασή τους, οι ανθρώπινες απώλειες, ευτυχώς, είναι λιγότερες. Παράδειγμα, η επόμενη διαφάνεια είναι ο καύσωνας που έπληξε την κεντρική Ευρώπη τον Αύγουστο του 2003. Αυτός ο καύσωνας επανέκαμψε σε μικρότερη όμως διάρκεια το 2018 και ενώ σε αυτόν που βλέπετε εδώ τον καύσωνα του 2003 είχαμε συνολικά σε αυτή την περιοχή που βλέπετε κόκκινη 70.000 θερμοπλήκτους, τεράστιος αριθμός, το 2018 είχαμε μόλις 1.500. Σημαίνει δηλαδή ότι οι άνθρωποι άρχισαν να προσαρμόζονται. Αυτή είναι η προσαρμογή. Δια της ενημέρωσης, διότι στην Ευρώπη οι περισσότεροι ηλικιωμένοι τον Αύγουστο, επειδή τα παιδιά τους πηγαίνουν διακοπές, όλες οι υπηρεσίες κλείνουν ή σχεδόν όλες, αφήνουν τους ηλικιωμένους πίσω και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Αυτός ο καύσωνας του 2003 ήταν ο πρώτος καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη, σαν τους καύσωνες που ξέρουμε τώρα. Μέχρι τότε δεν υπήρχε η λέξη καύσων, ούτε στις εφημερίδες, ούτε στο λεξιλόγιο τους. Αυτός ο καύσωνας, αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, το είχαμε υπολογίσει τότε μαζί με φίλους από την Αγγλία, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμης Πρόγνωσης, το οποίο κάνει και κλιματικά μοντέλα, αυτό είναι το κλιματικό που είχαν τότε. Φαίνεται με ένα αστεράκι ο καύσωνας. Αυτός ο καύσωνας, σε σχέση με την προβλεπόμενη αύξηση των θερμοκρασιών, θα είναι το 2050 δροσιά, δηλαδή θα είναι 1,5 βαθμό κάτω από τις κανονικές τιμές. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ας δούμε έναν άλλο καύσωνα, μια σειρά καυσώνων που έπληξαν τη χώρα μας. Επάνω αριστερά βλέπετε τον πρώτο καύσωνα, ο οποίος έπληξε τη χώρα μας το 1987, Ιούλιος. Μέχρι τότε, κάθε χρόνο, είχαμε καύσωνες. Ο Αριστοτέλης, το πρώτο βιβλίο μετεωρολογίας, τα μετεωρολογικά του, τα ονομάζει καύματα. Και αυτά τα καύματα, οι καύσωνες, μετριάζονται, λέει, η έντασή τους από την πνοή των ετησίων ανέμων, τα μελτέμια. Αυτά έγραφε ο Αριστοτέλης, αυτά ζήσαμε πριν το 80-70 και το ήρθε το 87 να έχουμε τον πρώτο μεγάλο καύσωνα με 2.000 θύματα θερμοπληξίας. Στη συνέχεια έρχεται ο καύσωνας του 2007, όπου είχαμε λιγότερα θύματα, σαφώς λιγότερα, αλλά η έντασή του άρχισε να δείχνει την αύξηση, την οποία παρατηρήσαμε πλέον ολοκάθαρα, τον Ιούλιο του 2021 και κορυφώθηκε τον Ιούλιο του 2023. Η επόμενη διαφάνεια
δείχνει ότι το 23, γιατί αναφέρθηκε και, και οι περιφερειάρχες προηγουμένως σε αυτές τις καταστροφές, ιδίως ο κύριος Κουρέτας, δεν ήταν μόνο, δεν επλήγει μόνον η Θεσσαλία από αυτόν τον περίφημο Δανιήλ, τον Ντάνιελ, αλλά επλήγησαν πολλές περιοχές σε όλο τον πλανήτη. Και ο ακραία ψυχρός Ιανουάριος, αλλά και το ακραία ζεστό καλοκαίρι με καύσωνες σε όλο τον πλανήτη, δείχνει πως όλος ο πλανήτης έχει αρχίσει να αποσταθεροποιείται κλιματικά. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει τα υδάτινα αποθέματα, αλλά και η υδάτινη, το υγρό στοιχείο στον πλανήτη μας. Το 2023 είχε πολύ ακραίες τιμές, πάρα πολύ ακραίες, με είτε πολυετής ξηρασίες, οι οποίες δυστυχώς συνεχίζονται, στην περιοχή μας είναι στην Ισπανία, αλλά είναι και στην Λιβύη, ή με πλημμύρες όπως η κακοκαιρία Ντάνιελ, αλλά και πλημμύρες στη Βενετία και σε άλλες περιοχές που βλέπετε, από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι το Βόρειο Πόλο, Σιβηρία για παράδειγμα. Αυτές οδήγησαν και σε ακραίες πυρκαγιές, η επόμενη διαφάνεια, αλλά και σε τροπικούς κυκλώνες και σε σπουδαίες καταστροφές. Εδώ είναι μια σύνοψη, τα 5 χειρότερα που είδαμε. Ένα από τα 5 χειρότερα ήταν ο Ντάνιελ, αλλά πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ήταν και η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της θάλασσας, πάλι για το 23, όπου βλέπετε ότι οι μέσες θερμοκρασίες, η χρωματική κλίμακα δείχνει αυξήσεις θερμοκρασίες πάνω από 3 βαθμούς Κελσίου. Στο Λαμπραντόρ και σε κομμάτια της Μεσογείου, αλλά και στη Βόρεια Θάλασσα και στο Βερίγγιο και σε άλλους πορθμούς, η θερμοκρασία αυξήθηκε πάνω από 4 βαθμούς Κελσίου. Είναι τεράστιες οι αλλαγές. Αυτά τροφοδότησαν βέβαια την ακραία κατάσταση που τη βλέπετε στις ανομαλίες της θερμοκρασίας των ωκεανών δεξιά, κάτω, στο δεξί ιστόγραμμα. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει για τη Μεσόγειο πόσο ανώμαλο ήταν το έτος το 23 και πάνω από την ξηρά, αλλά και πάνω από τη θάλασσα. Η τάση αυξήσεως της θερμοκρασίας της θάλασσας είναι αυτό που μας ανησυχεί, γιατί και φέτος βλέπουμε τις ίδιες ανομαλίες και το χειμώνα, και φοβάμαι ότι και το καλοκαίρι θα έχουμε αντίστοιχη κατάσταση. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι αυτές οι καταστάσεις οδήγησαν στην αποξήρανση, στη μείωση της σχετικής υγρασίας και σε σημαντικά, εδώ είναι το δάσος της Δαδιάς, δυστυχώς, το οποίο το χάσαμε, αλλά και στην απώλεια ολόκληρου δάσους στην επόμενη διαφάνεια στο νησί Μάουι, όπου εκεί, στη Χαουάι, εκεί εξαφανίστηκε, όπως και στον Καναδά, αλλά στο Μάουι χάθηκε όλο το πράσινο στο νησί. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, το οποίο είναι τροπικό, όπως ξέρουμε όλοι. Στο επόμενο φαίνεται αυτός ο περίφημος Ντάνιελ. Αυτός αναπτύχθηκε από ένα σχήμα που λέγεται ωμέγα, εμποδισμός ωμέγα, δηλαδή εμφανίστηκαν 3 συστήματα, 2 χαμηλά και 1 υψηλό, τα οποία τα 2 χαμηλά εμπόδισαν να μετακινηθεί η διαταραχή στη μέση, με αποτέλεσμα στην επόμενη διαφάνεια να δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο που λέγεται εμποδισμός ωμέγα, γιατί μοιάζει
ο μέσος όρος με το γράμμα ωμέγα, το δικό μας, το μικρό, το οποίο τι έκανε, αντλούσε νερό από τη θάλασσα και το έριχνε στην ξηρά. Και επειδή δεν μετακινείται τα συστήματα, η κακοκαιρία, ας πούμε σήμερα ήρθε αυτή η κακοκαιρία, το βράδυ θα φύγει, θα πάει ανατολικά. Αυτός όμως έμεινε εκεί 4 μέρες και έκανε αυτή τη φοβερή ζημιά. Η φοβερή ζημιά συνεχίστηκε μετά και στη Λιβύη για άλλους λόγους. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει, αυτά είναι παραδείγματα βεβαίως ακραίων, η επόμενη διαφάνεια δείχνει ότι αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους είναι ποια σενάρια εξέλιξης των αερίων του θερμοκηπίου θα θεωρούμε από τούδε και στο εξής, καθώς και η διακριτική ευχέρεια των μοντέλων στην οποία αναφέρθηκε στην ομιλία του ο κύριος Υπουργός, το οποίο είναι ένα δυσκολότατο ζητούμενο, αλλά με την βοήθεια των πλέον προηγμένων μοντέλων από όλο τον κόσμο και μαζί με την βοήθεια του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, ο οποίος το έχει βάλει στόχο του να κατεβούμε στο 1/1 χιλιόμετρο, αν είναι δυνατόν. Η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, θα είναι η πρώτη χώρα που θα το καταφέρει αυτό, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Potsdam. Το σενάριο το οποίο εμείς κοιτάμε είναι ένα μεσαίο σενάριο, αλλά μπορεί να υπάρχουν και τα ακραία σενάρια, τα οποία είναι, έχουν τραγικά αποτελέσματα. Παρακαλώ να δω τις επόμενες. Εδώ είναι από την επικαιροποιημένη έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος οι εκτιμήσεις της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας, η οποία στο κακό σενάριο, κάτω δεξιά, μπορεί να φτάσει μέχρι και 5 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Σκεφτείτε ότι πέρσι ήμασταν 3 βαθμοί πάνω από το κανονικό. Άλλοι 2 βαθμοί προς τη θέμενη. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει τη μεταβολή με τα 2 σενάρια, το μεσαίο, το μέτριο. Δηλαδή το μέτριο σενάριο είναι να ακολουθήσουμε τη Συμφωνία των Παρισίων. Το κακό είναι το 8,5 που είναι, δεν κάνουμε τίποτα. Νομίζω ότι κάτι θα γίνει παγκόσμια, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι το μεσαίο. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει τις βροχοπτώσεις, οι οποίες ακόμα και στη Δυτική Ελλάδα, που είναι η ομβροπλευρά της, θα μειωθούν κατά 15%. Η Δυτική Ελλάδα δεν έχει τόσο κίνδυνο από πλευράς ξηρασίας, αλλά η Ανατολική έχει. Θα δούμε την επόμενη διαφάνεια, όπου βλέπετε ο δείκτης ξηρασίας ήδη είναι στο κόκκινο σε πολλές περιοχές. Αυτή είναι η έκθεση της ΕΑΔΟ, θα σας πω μετά για αυτήν. Και βλέπουμε και το επόμενο slide, παρακαλώ, ότι τα δασικά οικοσυστήματα θα υποστούν πολύ σημαντική συμπίεση, κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα. Από τη Λάρισα και μέχρι την Ανατολική Μάνη. Το επόμενο δείχνει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Αντιμετωπίζει όλη η Μεσόγειος. Είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η οποία έχει αυξηθεί σε ρυθμό και απειλεί ένα σημαντικό ποσοστό των ακτογραμμών μας. Αυτό ενδιαφέρει τις νησιωτικές περιοχές και πολλές παραλίες, διότι τα μοντέλα Μουτζούρι που δουλεύει ακτογραμμή και λιμάνια, θα το δείτε αν αυξήσετε τη μέση θερμοκρασία της θάλασσας και το ύψος, ότι θα αρχίσουν να ξεπλένουν την άμμο στις ακρογιαλιές. Θα χάσουμε ακρογιαλιές. Έχουμε ήδη δει τα πρώτα σημάδια στην Κρήτη, στη Βόρεια Κρήτη. Αλλά έχουμε δει και στην Waikiki Beach, είναι μετρημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι εκεί που γυρίζεται το έργο Hawaii 5-0. Εκεί χάνουν ένα σημαντικό μέρος της άμμου. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί η μέση θερμοκρασία του πλανήτη μας σε ένα μοντέλο που είχε κατασκευαστεί από το Ινστιτούτο Max Planck στο Αμβούργο. Αυτό είναι το πιο παλιό τους μοντέλο, το 2019. Τώρα έχουμε καινούριο μοντέλο,
στην προσπάθεια που κάνουμε, αυτή που ανέφερε ο κύριος Υπουργός, ο Γκι Μπρασέρ είναι συνεργάτης, όπως και ο Τζον Σέλεν Χούμπερ από το Πότσνταμ, ο οποίος είναι τώρα και Γενικός Διευθυντής της IASA, μεγάλος οργανισμός. Και βλέπετε ότι το 2099 οι θερμοκρασίες στο σενάριο των 8,5 που λέμε, το κακό σενάριο, θα ξεπεράσουν τους 6 βαθμούς Κελσίου σε πολλά μέρη της Βόρειας Ευρώπης και στο σενάριο των Παρισίων θα είμαστε κοντά, θα λέγα πολύ κοντά, στους 2,5 με 3 βαθμούς. Το ζητούμενο στο Παρίσι ήταν να κατεβούμε κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι στη χώρα μας έχουμε όλων των ειδών τα κλίματα. Είναι μεν μεσογειακό το μέσο κλίμα, αλλά τα νησιωτικά μας, το τεράστιο νησιωτικό μας συγκρότημα έχει συμπεριφέρεται διαφορετικά και μάλιστα διαφορετικά στο Αιγαίο από ό,τι στο Ιόνιο. Γιατί? Διότι στο Αιγαίο είναι οι συνθήκες τέτοιες, οι παγκόσμιες, ώστε επηρεάζεται πάρα πολύ από την κατάσταση του κλίματος που θα επικρατεί στα υψηλά του Ιράκ. Αντίθετα, το Ιόνιο επηρεάζεται από άλλα συστήματα που έρχονται από τον Ατλαντικό ωκεανό. Η ίδια όμως η Ελλάδα και οι διάφορες περιφέρειες, η κάθε μία, έχει διαφορετικές ανάγκες προστασίας. Άλλες ανάγκες από πλευράς υδατικών κατακριμνισμάτων, όπως λέγεται, έχει η Ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, από την Πίνδο και κάτω και μέχρι την Πελοπόννησο, και άλλες έχουν οι Πεδιάδες. Οι Κοιλάδες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Και υπάρχουν βέβαια και μερικές ευλογημένες περιοχές. Μπορείτε να τις βρείτε στην Κρήτη, μπορείτε να τις βρείτε σε ορισμένες άλλες, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι τα υπόλοιπα κομμάτια των περιφερειών πρέπει να τα ξεχάσουμε. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη συνεργασίας περιφερειών και η Ακαδημία Αθηνών στο πλαίσιο αυτό επήρε την πρωτοβουλία να σας καλέσει όλους και να παρακαλέσει και την πολιτική ηγεσία στο θέμα να μας συνδράμει. Έστω και η σκιά σας, κύριε Υπουργέ, είναι αρκετή για μας για να το κάνουμε. Εμείς έχουμε βάλει σε ένα στικάκι, το οποίο θα το πάρετε στο φάκελο μέσα, όλα αυτά που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι, όχι όλα, ένα μεγάλο μέρος αυτών που πραγματοποιήσαμε μέχρι τώρα, είτε σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε σε συνεργασία με μια ομάδα που έχουμε για τα περιαστικά δάση. Και χάρηκα που θα προχωρήσετε αυτό που μας είχατε πει, και γιατί, διότι οι συνάδελφοί μου, οι δασολόγοι και οι ασχολούμενοι με τα οικοσυστήματα, τα δασικά οικοσυστήματα, κάναμε μια ομάδα ονόματι ΕΑΔΟ, το πόρισμα της οποίας 500 σελίδες είναι και αυτό μέσα στο στικάκι που έχετε. Είναι δε και πολλές άλλες μικρές μεν αλλά μεγάλης σημασίας δράσεις που έχουμε κάνει στην Ακαδημία, μεταξύ των οποίων και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Η χώρα μας κάθε πέτρα είναι και έχει μακρά ιστορία, την οποία την ξέρουμε, για την οποία έχουμε γραπτά κείμενα, δεν τα έχουν αυτά όλες οι χώρες, αλλά και ταυτόχρονα έχουμε και ανάγκες τουριστικές, και εκεί υπάρχει ειδική έκδοση, την οποία είχαμε κάνει με την Τράπεζα της Ελλάδος και με το INSETE, που είναι το Ινστιτούτο των Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η Ακαδημία Αθηνών δίνει μεγάλη σημασία στην κλιματική κρίση για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, ο ιδρυτής της Ακαδημίας, ο Δημήτριος ο Ιγινίτης, αυτός που την έφτιαξε και της έδωσε και νομικό πλαίσιο λειτουργίας,
ήταν ο πρώτος κλιματολόγος στη χώρα μας. Είναι αυτός που έγραψε το κλίμα της Αττικής, το οποίο σε κάποια φάση θα το ψηφιοποιήσουμε, να το έχετε όλες και όλοι, διότι είναι ένα ποίημα γραφής που μεταφέρει από την αρχαιότητα κείμενα για κάθε περιοχή της Αττικής. Αλλά υπάρχουν και αντίστοιχα έργα, το κλίμα της Ελλάδος, που έκανε ο ανιψιός του Μαριολόπουλος, οι οποίοι ήταν και οι δύο μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία, την οποία έχουμε ήδη αρχίσει, με την Πελοπόννησο, το Πέσκα Πελοποννήσου, εκπονήθηκε στην Ακαδημία, και προσβλέπουμε με τον νέο Περιφερειάρχη να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία, η οποία ήταν εξαιρετικά και είναι επικοδομητική, για δύο λόγους, διότι πρέπει η κάθε περιφέρεια να αποκτήσει δικά της εργαλεία παρακολούθησης τι γίνεται μετά το ΠΕΣΠΚΑ. Το ΠΕΣΠΚΑ τελειώνει, δίνει απαντήσεις, αλλά άμα δείτε όλα τα ΠΕΣΠΚΑ, ιδιαίτερα για τη Θεσσαλία, πέσαν έξω. Η χρόνια επαναφοράς των ακραίων φαινομένων πλέον δεν ισχύουν. Στα ΠΕΣΠΚΑ που εκπονήθηκαν 3 χρόνια πριν. Δηλαδή, μας προλαβαίνουν τα γεγονότα και γι' αυτό σας ευχαριστώ όλες και όλους που μας κάνετε την τιμή να συμμετέχετε και να ξέρετε ότι η Ακαδημία Αθηνών είναι εδώ to serve. Έτσι λέει το ρητό της οικογένειας Σίνα που έδωσε τα χρήματα για να γίνει η Ακαδημία. Το ρητό στον θηρεό τους είναι «Servare intaminatum», «Διατηρήν αμόλυντον». Αυτή είναι η Ακαδημία, χωρίς χρήματα, τις περισσότερες φορές, χωρίς αμοιβές μόνο των συνεργατών, να προχωράει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με την κυρία Τσαλακανίδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω την κυρία Τσαλακανίδου Ιωάννα, η οποία είναι στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στο Τμήμα της Κλιματικής Αλλαγής, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, κύριε Γενικέ, αξιότιμοι περιφερειάρχες, αξιότιμοι και αξιότιμες αντιπρόσωποι των περιφερειών. Θα δούμε λίγο, αφού μας παρουσίασε ο κύριος καθηγητής τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, θα δούμε λίγο μαζί εντάχει το έργο Life Adapting GR. Κάποιοι από εσάς ήδη το ξέρετε, γιατί έχετε στις περιφερειές σας φιλοξενήσει εκδηλώσεις και δράσεις του. Και να δούμε πώς θα μπορούσε να σας βοηθήσει στο να υλοποιήσετε τους περιφερειακούς σχεδιασμούς για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, ας δούμε λίγο εντάκι ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε από τον νόμο 4414 του 2016. Αποτελείται από μία στρατηγική που δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και η οποία υλοποιείται μέσα από 13 περιφερειακά σχέδια. Ο λόγος που επιλέχθηκε ο περιφερειακός σχεδιασμός, όπως ανέφερε και ο κύριος Ζερεφός, είναι οι πολύ διαφορετικές κλιματικές συνθήκες στις διάφορες περιφέρειες της χώρας. Υπάρχει ένα εθνικό συμβούλιο για τον συντονισμό αυτής της πολιτικής, το οποίο αποτελείται από εκπρόσωπους των αρμόδιων υπουργείων, συνεκπρόσωπους της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ, ακαδημαϊκούς και επιστήμονες, καθώς και εκπροσώπους του ΣΕΒΕ. Λοιπόν, επίσης υπήρχε με αυτόν τον νόμο του 2014, με το πρώτο θεσμικό πλαίσιο, η Επιστημονική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, με σκοπό να έχουμε μια καλύτερη διάδραση επιστήμης και πολιτικής. Με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο το 2022 διατηρήθηκαν λίγο πολύ αυτή η δομή. Προσθέθηκε όμως και κάτι πολύ σημαντικό, ο τομεακός σχεδιασμός για την προσαρμογή, ο οποίος είναι απαραίτητος για να βοηθήσει και τις περιφέρειες να υλοποιήσουν τους σχεδιασμούς τους. Και καθώς και ένα παρατηρητήριο το οποίο θα παρακολουθεί και θα παρέχει τα στοιχεία για την υλοποίηση των πολιτικών για την προσαρμογή.
Η στρατηγική έχει 5 βασικούς στόχους που αφορούν τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της διοικητικής μηχανής, δηλαδή τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό, την προσαρμογή στους τομείς που είναι πιο ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή, τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί όλες αυτές τις δράσεις και τις πολιτικές με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους και επίσης η ευαισθητοποίηση και της ελληνικής κοινωνίας. Έχει 15 τομείς προτεραιότητας η Εθνική Στρατηγική και δίνει κάποιες ενδεικτικές δράσεις και μέτρα για αυτές. Βάσει της στρατηγικής έγιναν 15 περιφερειακά σχέδια. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση όλων αυτών. 7 εξ αυτών έχουν ήδη εγκριθεί. 4 αναμένουμε να εγκριθούν τους αμέσως επόμενους μήνες, καθώς βρίσκονται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης. Έχουν ολοκληρωθεί διαβουλεύσεις και αναμένουμε τις αποφάσεις. Και 2 ακόμα που αναμένουμε και αυτές να μπουν σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης τους επόμενους μήνες. Ένα περιφερειακό σχέδιο αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση. Εκτιμά πώς αυτή θα μεταβληθεί βάσει της κλιματικής αλλαγής, ποια είναι η τροτότητά της, η έκθεσή της σε αυτή, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και στη συνέχεια παρέχει μέτρα και δράσεις προσαρμογής. Εδώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι θα προσαρμοστούμε όπως στις κλιματικές συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Το θέμα είναι με τι επιπτώσεις. Άρα αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε εδώ είναι να σχεδιάσουμε την προσαρμογή μας, την απάντησή μας στην αλλαγή του κλίματος με σκοπό να αποφύγουμε ή έστω να μειώσουμε αυτές τις επιπτώσεις. Στον πρώτο κύκλο των περιφερειακών σχεδίων είχαν να αντιμετωπιστούν τελικά πολλές προκλήσεις. Υπήρχαν καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκπόνησης, γνωμοδότησης και γενικότερα μέχρι την έγκρισή τους. Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν και κατά την εκπόνηση, αλλά θα είναι και στην υλοποίηση ή υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Επίσης, είναι ένας πολυτομεακός σχεδιασμός που απαιτεί συμμετοχή πλήθους υπηρεσιών και φορέων από διαφορετικούς τομείς, τόσο από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει πολύ έντονη ανάγκη του συντονισμού και συνεργασίας με φορείς που μπορεί να είναι εκτός της αρμοδιότητας της περιφέρειας και άρα δεν είναι απαραίτητο ότι εσείς ως περιφερειάρχες θα μπορείτε να τους πείσετε ότι θα πρέπει να λάβουν μέτρα. Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν έλλειψη γνωστικά κενά, ας τα πούμε, σαν knowledge gaps, έλλειψη πληροφορίας που θα μπορούσαμε να βρούμε συγκεκριμένα μέτρα και να τα ιεραρχήσουμε, καθώς και έλλειψη κατάλληλων κλιματικών δεδομένων σε κατάλληλη κλίμακα. Υπήρχε η ανάγκη να ενσωματώσουμε αυτά τα προτινόμενα μέτρα σε υφιστάμενες τομεακές πολιτικές, που κάποιες φορές μπορεί να υπήρχαν συνέργειες, άλλες φορές όμως μπορεί να υπήρχαν και συγκρούσεις. Επίσης, κάτι άλλο που καθυστερεί μπορεί να αποτελέσει πρόκληση στην υλοποίηση των περιφερειακών είναι ότι η ενσωμάτωση της διάστασης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις τομεακές πολιτικές είναι σε εξέλιξη και άρα κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνονται παράλληλα. Τι πετύχαμε όμως ως τώρα? Καταρχήν, η έννοια της προσαρμογής ήταν άγνωστη στις περισσότερες υπηρεσίες. Άρα, πετύχαμε να εξοικειωθεί το στελεχειακό δυναμικό των περιφερειών με αυτές τις επιπτώσεις και τι είναι η προσαρμογή. Έχουμε μία πρώτη αποτύπωση της κλιματικής τροτότητας και των ιδιαιτερητήτων κάθε περιφέρειας. Ενώ αρχικά περιμέναμε στα σχέδια δράσης να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα που να λένε πού και πότε θα πρέπει να γίνει κάτι, αυτό δεν ήταν εφικτό τελικά, ωστόσο έχουμε κατευθύνσεις για απαιτούμενες δράσεις προσαρμογής σε ένα τομέα και έχουμε αναγνωρίσει ποια είναι η έλλειψη γνώσης και ποιες είναι οι μελέτες που θα μας βοηθήσουν να τις ξεπεράσουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να εξειδικεύσουμε μέτρα αυτή τη στιγμή, ωστόσο έχουμε δει ποιες μελέτες θα πρέπει να γίνουν για να βρούμε αυτά τα μέτρα. Π.χ. στην παράκτια ζώνη δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάρουμε μέτρα σε όλη την παράκτια ζώνη της χώρας. Όμως, άμα κάνουμε μία μελέτη που θα μας βοηθήσει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, ποιες παραλίες θα πρέπει κατά προτεραιότητα, είτε χωρικά, είτε από άποψη χρόνου, να δράσουμε, τότε αυτό θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε πραγματικά μέτρα προσαρμογής. Επίσης, μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε λάβει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για να τροφοδοτήσουμε την εθνική στρατηγική, δηλαδή μέσα από τις νομοδοτήσεις που κάναμε ως υπηρεσία, είδαμε πράγματα τα οποία ενσωματώσαμε στον εθνικό κλιματικό νόμο, όπως τις τομεακές πολιτικές και το παρατηρητήριο και τους μηχανισμούς παρακολούθησης.
Ας δούμε τώρα λίγο το έργο επιγραμματικά και πώς μπορεί να βοηθήσει τις περιφέρειες. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι ένα έργο 8 ετίας με 19 εταίρους. Από ό,τι βλέπετε, είναι τα τρία επίπεδα διοίκησης, πολύ έντονη παρουσία των περιφερειών, με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και τρεις περιφέρειες, οι οποίες κυρίως υλοποιούν πιλωτικά έργα, αλλά και πολύ έντονη την παρουσία της επιστημονικής κοινότητας, με την Ακαδημία Αθηνών, την Τράπεζα της Ελλάδος, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Το έργο συμβάλλει στις πολιτικές για την προσαρμογή με τρεις τόπους, με ενισχύοντας την υλοποίηση, βοηθώντας την υλοποίηση των σχεδιασμών που ήδη υπάρχουν, προετοιμάζοντας την αναθεώρησή τους και κυρίως μοχλεύοντας χρηματοδότηση έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν. Όσον αφορά τις δράσεις για την υλοποίηση, για να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες και των περιφερειών να υλοποιήσουν τις δράσεις τους, έχουμε αναπτύξει έναν κόμβο, είναι σε δοκιμαστική χρήση και συνεχώς μπαίνει υλικό, που θα μπορεί κάποιος να βρει χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες, περιγραφές των περιφερειακών σχεδίων και οτιδήποτε θα του χρειαστεί για να κάνει μια πολιτική, ένα μέτρο προσαρμογής. Έχουμε επίσης με τη βοήθεια της Ακαδημίας και του Αστεροσκοπείου δημιουργήσει γεωχωρικά δεδομένα και χάρτες κλιματικών προβολών, από το οποίο κάποιος μελετητής μπορεί να κατεβάσει υπόβαθρα GIS, κλιματικές προβλέψεις για να ενσωματώσει αυτή τη διάσταση στο σχεδιασμό του. Και έχουμε πολλές δράσεις για την ανάπτυξη, για την επιμόρφωση του προσωπικού. Ήδη σε κάποιες από τις δικές σας περιφέρειες, ήδη σε 6 περιφέρειες, έχουμε κάνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, αλλά και τους διάφορους stakeholder. Άλλα 4 θα γίνουν φέτος και του χρόνου τα 3 τελευταία. Τώρα, όσον αφορά την προώθηση, την ενίσχυση του περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού επίσης, έχουμε σε εξέλιξη μία συγκριτική ανάλυση των 13 περιφερειακών σχεδίων. Στόχος να δούμε πού ακριβώς χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες και στοιχεία, άρα σαν κεντρική διοίκηση να προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε να τα λύσετε αυτά, να δούμε πού επικεντρώνονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες και τα μέτρα και τι θα πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο για να βοηθήσει την υλοποίηση. Π.χ. κάποιες προδιαγραφές, κάποιες ίσως από τις δράσεις που βλέπουμε σε όλα τα περιφερειακά, ίσως θα πρέπει να γίνουν από την κεντρική διοίκηση και όχι από τις περιφέρειες για καλύτερο συντονισμό. Για τον τομεακό σχεδιασμό έχουμε κάποιες σε συνεργασία με τις τομεακές υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης διενεργούμε κάποιες τομεακές αναλύσεις στο πόσο έχει ενσωματωθεί και πώς μπορεί να ενσωματωθεί η διάσταση της προσαρμογής. Και στη συνέχεια, οι τομεακές αυτές αναλύσεις σε σχέση με την ανάλυση των ΠΕΣΚΑ και την σχέση με την ΕΣΚΟ μας δίνουν πάλι το τι θα μπορούσε αυτή τη διάδραση μεταξύ κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης και άρα πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν οι περιφέρειες στο έργο τους. Αντίστοιχα, βλέπουμε τις συνέργειες μεταξύ των πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής, προσπαθώντας το Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια και το Κλίμα που είναι σε αναθεώρηση να βάλουμε καλύτερα αυτή τη διάσταση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις περιφέρειες, εν όψη μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη ότι και με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο όλα τα έργα κατηγορίας Α1 και Α2 θα πρέπει να έχουν μία ανάλυση της ευπάθειάς τους, συν ότι αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για να λάβουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, κάνουμε κάποιες πιλωτικές εφαρμογές στους τομείς που είναι πιο σημαντικοί για την κλιματική αλλαγή, πολλοί εκ των οποίων αποτελούν αρμοδιότητα της περιφέρειας, προσπαθώντας και να προωθήσουμε πιο πράσινες λύσεις, πιο φιλικές στην φύση και κυρίως όμως να βάλουμε σχεδιασμούς που δεν χρησιμοποιούν παλιά μετεωρολογικά στοιχεία, αλλά χρησιμοποιούν προβλέψεις για να σχεδιάσουν έναν αντιπλημμυρικό έργο, ένα έργο για την προστασία από την παράκτια διάβρωση, ένα έργο αντιπυρικής προστασίας ή διαχείριση υδατικών πόρων, όπου εκεί έχουμε και κάποια έργα που είναι κάτι καινούριο πλέον, ότι κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας, πέρα από το να προστατευτούμε, θα πρέπει να συλλέγουμε και νερό, το οποίο θα επαναχρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Επίσης, έχουμε έργα για να βελτιώσουμε τις συνθήκες στο αστικό περιβάλλον, καθώς και για το τοπίο και τις χρήσεις γης. Εδώ βλέπετε κάποια από αυτά που είναι στις περιφέρειες.
για λόγους χρόνου θα τις περάσω γρήγορα, και καθώς επίσης και οι δράσεις που κάνουμε για το τοπίο και την πολιτιστική κληρονομιά. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα βγουν οδηγίες, ιδίως για το τοπίο, οι οποίες θα βοηθήσουν για την επόμενη αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων. Επίσης, δημιουργούμε ένα που είναι στην πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή του. Έχουμε τον πρώτο κύκλο του συστήματος παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης. Εδώ θα προσπαθούμε να έχουμε στοιχεία όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό, άρα να βοηθήσουμε και στην ανάπτυξη του αντίστοιχου συστήματος για τις περιφέρειες. Και επίσης, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια, πέρα από αυτά που γίνονται για τη διοίκηση και στα οποία καλούνται και οι επαγγελματικές ομάδες που είναι σημαντικές για κάθε περιφέρεια. Επίσης, γίνονται σε όλες τις περιφέρειες επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με τους διευθυντές εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν. Και θα ξεκινήσει φέτος για και μία εκστρατεία από το Μαργελοπούλιο Ίδρυμα, στο οποίο είναι πρόεδρος ο κ. Ζερεφός. Θα έχουμε επίσης περιφερειακές ημερωτικές ημερίδες και πάρα πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης. Τώρα, αυτές οι δράσεις επίσης, είπαμε ότι έχουμε πιλωτικές δράσεις σε τρεις περιφέρειες και με τη βοήθεια και της ΕΝΠΕ κάνουμε κάποιες άλλες δράσεις που θα τις έχουμε πιο έντονα στο επόμενο διάστημα, ώστε μέσα από αυτές τις πιλωτικές εφαρμογές να ενημερωθούν, να εμπλέξουμε και στελέχη των υπόλοιπων περιφερειών και να έχουμε παρόμοια καλά παραδείγματα και στις άλλες περιφέρειες. Και γι' αυτό το σκοπό δημιουργούμε και κάποιες οδηγίες και εγχειρίδια. Όσον αφορά την αναθεώρηση της στρατηγικής και των περιφερειακών, η οποία θα ξεκινήσει το 25 κατά βάση, στο τέλος του 25 αναμένουμε να έχουμε την έκθεση αξιολόγησης και βάσει αυτής θα δοθούν και κατευθύνσεις και προτάσεις για την αξιολόγηση των περιφερειακών σχεδίων, ενώ τον 26 μέσα από ομάδες εργασίας θεματικές θα γίνει και επίσημη διαδικασία αναθεώρησης και έγκρισης της νέας στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Και με βάση πάλι τη νέα στρατηγική θα δοθούν οδηγίες, γιατί αναμένουμε μετά το 26 να ξεκινήσει και η διαδικασία για την αναθεώρηση των περιφερειακών σχεδίων. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι αυτό που λέμε συμπληρωματική χρηματοδότηση. Υπάρχουν κάποιοι πόροι που είναι καθαρά για πόρους προσαρμογής, καθαρά ονομάζονται, έχουν το ταμπελάκι προσαρμογή. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι πόροι που μπορεί να είναι τομεακοί, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της μιας δράσης προσαρμογής, που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προς τέτοιες δράσεις. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο πλαίσιο του έργου είναι και κυρίως μέσα από τις τομεακές μελέτες να αναγνωρίσουμε πόρους που έχουν συμπληρωματικότητα με την προσαρμογή, να αναγνωρίσουμε πιθανά χρηματοδοτικά κενά και ευκαιρίες για την υλοποίηση των περιφερειακών και άλλων σχεδιασμών για την προσαρμογή και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να βρούμε πόρους για αυτό το σκοπό. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από τις αναλύσεις και τη συγκριτική ανάλυση στο ΠΕΣΚΑ, ενημερώνοντας τις διαχειριστικές αρχές που θα χρειαστούν πόροι, καθώς και επίσης στέλνουμε ένα ενημερωτικό και στην ΚΕΔΕ και μέσω της ΕΜΠΕ σε όλες τις περιφέρειες της ΔΥΠΕΧΟ και σε όλους τους Δήμους κάθε φορά που υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση των περιφερειακών ή τοπικών σχεδίων προσαρμογής. Κλείνοντας, ο τρόπος που προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις περιφέρειες στην υλοποίηση των περιφερειακών του σχεδίων είναι με δράσεις επιμόρφωσης και ενημέρωσης περιφερειακού επίπεδου. Είπαμε για το στελεχειακό δυναμικό των υπηρεσιών σας, τους παιδαγωγούς και τους μαθητές, δηλαδή τους μελλοντικούς πολίτες. Μέσω από την υλοποίηση 12 πιλωτικών εφαρμογών και στη συνέχεια μέσα από δράσεις αναπαραγωγής και μεταφοράς στους άλλες περιφέρειες, ώστε τα στελέχη όλων των περιφερειών να εξοικειωθούν με το πώς χρησιμοποιούν προβλέψεις για να κλιματικές και όχι παλιά μετεωρολογικά δεδομένα για να σχεδιάσουν ένα έργο. Προσπαθούμε μέσα από τη συγκριτική ανάλυση το ΠΕΣΚΑ και την ενημέρωσή σας για χρηματοδοτήσεις να βοηθήσουμε στην υλοποίησή τους και επίσης θα δοθούν και κατευθύνσεις και προτάσεις για την αξιολόγηση και αναθεώρησή τους προς το τέλος του έργου του 26. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε την κυρία Τσαλακανίδου για την πολύ ωραία σύνοψη σχετικά με την περιπέτεια ΠΕΣΠΚΑ. Νομίζω ότι τώρα είναι η σειρά η δική σας των περιφερειαρχών να μας πείτε γνώμες και μετά βεβαίως να κάνουμε και ένα στρογγυλό τραπέζι, δεν έχουμε εδώ, αλλά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μουτζούρης, είναι ο παλαιότερος και είναι και πρόεδρος της Επιτροπής για το Περιβάλλον, οπότε αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, είναι στο βήμα αυτό, μπαίνουν μόνο οι αθάνατοι και σας εύχομαι να είστε αθάνατος. Ελάτε. Ναι. Οι αθάνατοι στη μνήμη, δεν είναι αθάνατοι, ναι, σαν τον Αχιλλέα. Καλησπέρα. Βρίσκομαι εδώ στο αυτό το μικρόφωνο πέραν της ευγενίας και καλοσύνης του επιμακρών φίλου κυρίου Ζερεφού και συναδέρφου εν της Πανεπιστημίης, αλλά βρίσκομαι εδώ και υπό την ιδιότητα του Περιφερειάρχου, όπως είπε, του Βορείου Αιγαίου, άρα κατεξοχήν παράκτιου περιβάλλοντος, αλλά και κυρίως του πρώτερου βίου. Υπήρξα καθηγητής ακτομηχανικής και λιμενικών έργων στο Πολυτεχνείο επί πολλά χρόνια. Άρα έχω εμπειρίες πολλές, φέρνω εμπειρίες. Γι' αυτό θα μείνω στην παράκτια ζώνη. Καταρχήν να σας καθησυχάσω, οι πολλές διαβρώσεις ακτών που αναφέρθησαν πολλές φορές δεν προέρχονται ακόμη από την κλιματική κρίση. Οι πολλές διαβρώσεις ακτών οφείλονται σε κακό σχεδιασμό συναδέλφων μηχανικών. Κατασκευάζουν λιμάνια, κατασκευάζονται λιμένες ή παράκτια έργα σε θέσεις που είναι το αλφαβητάρι της ακτομηχανικής να λέει απαγορεύονται, που θα διαβρώσουν παρακείμενοι ακτοί. Όποιο μέρος της Ελλάδος θα μου πείτε, θα σας πω. Είναι θεαματικές αυτές οι διαβρώσεις και ταχείες. Ενώ οι κλιματικές κρίσεις είναι πιο αργές. Διαδικασίες αργές. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι διαβρώσεως οφείλεται στον άνθρωπο, ο οποίος κατασκευάζει έργα που ενοχλούν τη φύση. Ένα παράδειγμα έλεγα με τον συνάδελφο εδώ, μου έλεγε την Εθνική Οδό Κορίνθου, την παλιά, Κορίνθου Πατρών. Μα η παλιά Κορίνθου Πατρών είναι κατασκευασμένη εντός του παρακτίου μετόπου, η κοινωνία, ο άνθρωπος, εμείς, οι μηχανικοί, εσείς, οι δημότες, επιχωμάτωσαν ακτές για να κατασκευαστεί ο δρόμος, οι πλατείες ακόμα, με αποτέλεσμα η θάλασσα να επιδιώκει να ανακτήσει τα πολεσθέντα της επολεσθέντας επιφάνειας. Η θάλασσα επαναφέρει την κατάσταση, επιδιώκει να επαναφέρει την κατάσταση όπως ήταν στην αρχή. Και αναγκαζόμαστε να θωρακίζουμε, να κάνουμε κυματοθράψεις και διάφορα άλλα. Τώρα πάω στην διάβρωση λόγω της κλιματικής αλλαγής. Θα διακρίνω ακτές και λιμένες. Ακτές. Η Ελλάδα έχει 16.500 χιλιόμετρα ακτές. Τεράστιο. Αντιστοιχεί σε κάθε ένα από εμάς μήκος ακτογραμμής πολύ περισσότερο από κάθε Ευρωπαίο. Δεν κινδυνεύουν όλες οι ακτές. Για ποιους λόγους? Πρώτον, πολλές εξ αυτών είναι βραχώδεις. Οπότε δεν υφίσταται θέμα. Και απορώ γιατί το Υπουργείο ζητά ακτομηχανική μελέτη σε μια βραχώδη ακτή. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι μόνο για να εισπράττουν οι μηχανικοί. Τα λέω, κύριε Γενική, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τα λέω σε πολλά επίπεδα, άμα χρειαστεί. Καλά θα κάνετε. Δεν χρειάζονται ακτομηχανικές μελέτες, τι να κάνουμε. Αφού είναι βραχώδης η ακτή, τι να κάνουμε. Άρα λοιπόν, από τα 16.500 ακτογραμμής, χιλιόμετρα, ένα πολύ μεγάλο είναι βραχώδης. Δεύτερον, επειδή η Μεσόγειος και το Αιγαίο είναι θάλασσες κατά πτώσεως, κατά βυθίσεως, βυθίστηκαν και προέκυψαν τα θαλάσσια μέτωπα αυτά, έχει κλίσεις ακτής σημαντικά μεγάλες. Σε πολλά μέρη της ακτογραμμής Ελλάδος θα δείτε μεγάλες κλίσεις.
Αυτές λοιπόν οι ακτές με μεγάλες κλίσεις, δεν είναι παντού τα ίδια, στην Ετωλοκανανία που λέγαμε πριν, έχει επίπεδες επιφάνειες. Στη Θράκη έχει επίπεδες επιφάνειες. Στη Βόρεια Κρήτη έχει ορισμένα κομμάτια με επίπεδες επιφάνεια που κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή. Διότι κάθε ανύψωση κατά 10 εκατοστά της θαλάσσης θα κατακλείσει μεγάλο μέτωπο της ακτής. Όμως οι ακτές κατά βυθίσεως, η κατάκληση είναι ορισμένα εκατοστά. Δεν παθαίνουν τίποτα. Άρα λοιπόν, αφαιρούμε και αυτό, τα 16.500 χιλιόμετρα γίνονται 3.000-4.000. Αυτές μπορεί να χρειαστούν προστασία. Αλλά η προστασία ακτής είναι ακριβό έργο. Ακριβό έργο. Είπα τα χιλιόμετρα των ακτών, θα πω τώρα κόστη έργων. Μια κλασική μέθοδος προστασίας ακτής είναι η κατασκευή παραλλήλων κυματοθραυστών. Detached breakwater. Είναι το πιο χρήσιμο έργο αυτό. Αυτό το έργο σε μήκος 100 μέτρων και το αντιπαραθέτω με τις χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής, σε μήκος 100 μέτρων το έργο κάνει 1 εκατομμύριο περίπου. Ανάλογα με τα βάθη βέβαια, γκρόσο μότο μιλάω. Άρα είναι θηριώδη έργα, θηριώδη σε προϋπολογισμούς, σε απαιτούμενους πόρους. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί αυτό. Στην Ολλανδία, η οποία ήταν μια χώρα κάτω χώρα και πραγματικά κάτω από τη θάλασσα, θαλάσσια επιφάνεια, αυτό το μέτρο που κυρίως λάβανε πριν από αρκετά χρόνια είναι η υποχώρηση της κοινωνίας. Τι εννοώ με υποχώρηση της κοινωνίας? Η γραμμή δομήσεως να πάει προς τα πίσω, ώστε να αφαιθεί έδαφος ελεύθερο στη θάλασσα, στους θαλάσσιους κυματισμούς, να δράσουν. Τις υπερπηδείς από τα κύματα, να δράσουν. Άρα λοιπόν, ένα σημαντικό μέτρο είναι η αγιαλώσκη παραλία. Να μπορούμε να πάμε πίσω. Αρκετά. Να αφήσουμε το έδαφος, τη θάλασσα να δράσει. Από εκεί και πέρα, έργα για προστασία ακτών από την κλιματική αλλαγή το βλέπω δύσκολο. Είναι πανάκριβα τα έργα. Τα βλέπω πιο πολύ πιθανά αυτά τα έργα για προστασία από διάβρωση που προκαλείται από λιμένες ή από παρεμβάσεις κοινωνίας. Πάμε τώρα στους λιμένες. Εκεί θα είμαι πιο κάθετος. Ήδη εμφανίζονται, τουλάχιστον στην περιφέρεια που έχω την τύχη να ηγούμε, προβλήματα με λιμένες. Όλοι βλέπουμε ότι το νεμολογικό καθεστώς, το αιωλικό δυναμικό της χώρας έχει αυξηθεί και παγκοσμίως. Οι άνεμοι είναι πιο έντονοι και πιο βραχίας διαρκείας, αλλά πιο έντονοι. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή οι κυματισμοί της θάλασσης είναι κυματογενείς, γεννώνται από τον άνεμο, έχουμε υψηλότερα κύματα. Υψηλότερα κύματα. Ο υπολογισμός ενός έργου για να θίστανται στον κυματισμό είναι τρίτη δύναμη, θυμίζω τα μαθηματικά σας, του ύψους κύματος. Μισό μέτρο κύμα πιο μεγάλο, στην τρίτη πάει υπερδιπλάσιος ογκόλιθος για προστασία. Εκεί ήδη παρατηρούμε καταστροφές σε λιμενικά έργα που οφείλονται σε αυξημένους κυματισμούς. Εκεί που δεν υπήρχαν πριν. Αυτό θα είναι σημαντικό θέμα. Και αυξημένοι κυματισμοί εισέρχονται και εντός λιμενολεκάνης. Έχουμε πιο μεγάλη διαταραχή στη λιμενολεκάνη, άρα πιο λιγότερη ασφάλεια για τα πλοία. Εκεί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, να επεκταθώ, να φύγω λίγο από την παρακτέα ζώνη και να πω ότι είναι δύσκολη η αντιμετώπιση και δαπανίρει πολύ της κλιματικής αλλαγής, διότι οι βροχοπτώσεις, από τις οποίες βροχοπτώσεις διαστασιολογούνται έργα απορροής ομβρίων, είτε σε φυσικούς χυμάρους, σε φυσικά ρέματα, είτε σε χωριστικό δίκτυο υπονόμων, χρειάζονται επαναδιαστασιολόγηση. Όταν το γιώτα, που λέμε η μηχανική, την ένταση βροχοπτώσεως, ήταν αυτού του μεγέθους, αυτού του ύψους, και τώρα αυτό το ύψος, ένταση, το βλέπουμε όλοι, σήμερα το πρωί το είδαμε, έχει διπλασιαστεί, άρα τα μεγέθη δεν ικανοποιούν, τα έργα δεν ικανοποιούν τα μεγέθη τα νέα. Γι' αυτό και είπα και στον κύριο Πρωθυπουργό, το είπα και στους περιφερειάρχες προκαιρού στα Γιάννενα, ότι πρέπει επειγόντως το κράτος, και είναι ένα θετικό μέτρο αυτό αν γίνει, να επαναξιολογήσει τα μεγέθη σχεδιασμού των έργων. Τα μεγέθη σχεδιασμού των έργων προήλθαν κυρίως από μοντέλα εμπειρικά ή θεωρητικά, διότι δεν είχαμε τόσο μακρές μετρήσεις κυμάτων, ανέμων και βροχοπτώσεως, ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τα μεγέθη σχεδιασμού. Έγιναν από μοντέλα. Αυτά όμως τα μοντέλα βαθμονομήθηκαν σε μεγέθη, σε βροχοπτώσεις, ανέμους ή κύματα της προγενέστερης περίοδου. Χαμηλότερα.
Άρα τα μεγέθη σχεδιασμού πρέπει να διαστασιολογηθούν, να μεταβληθούν, να προσαρμοστούν ως αντάχιστα. Τύχη αγαθή μου έδωσε να οι περιφερειάρχες να με ορίσουν πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειακών για Κλιματική Αλλαγή. Στη διάθεσή σας, με όποιες γνώσεις έχω και ακόμη για ό,τι άλλο θέλετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενικέ. Ευχαριστούμε τον κύριο Περιφερειάρχη. Κύριε Περιφερειάρχα Πελοποννήσου, σειρά σας. Εμείς θα σας έχουμε και σύμβουλο σε κάποια φάση. Κύριε Γραμματέα, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Γραμματέα, φίλες και φίλοι από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τον επιστημονικό χώρο, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση να βρισκόμαστε εδώ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε όσοι μπορούμε περισσότερο και για σημειολογικούς λόγους. Πραγματικά η πολιτική προστασία, η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, όπως το ονομάζει ο καθένας, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας και θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι όλοι όσοι μίλησαν προηγουμένως μας έχουν καλύψει πλήρως, και ο Υπουργός και ο Γραμματέας και ο Περιφερειάρχης, όλοι σας. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να δούμε όλα τα θέματα από το αντικειμένο της κλιματικής αλλαγής με όσο το δυνατό μεγαλύτερη λεπτομέρεια και όσο το δυνατό πιο συγκεκριμένα. Και εκεί είναι το μοναδικό σημείο που θα ήθελα να σταθώ. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι όλα τα μοντέλα και όλες οι εμπειρικές γνώσεις που έχουμε, μιλάω και εγώ σαν μηχανικός, είναι μάλλον ξεπερασμένα λίγο από τα νέα φαινόμενα, όπως τουλάχιστον εκδηλώνονται. Χαίρομαι πάρα πολύ να ακούω ότι υιοθετούμε μεθόδους που συμπεριλαμβάνουν μέσα προβλέψεις ή οτιδήποτε άλλο, ή προσομοιώσεις, προκειμένου να επαναδιαστασιολογήσουμε πάλι τα έργα μας. Θα ήθελα όμως να πω ότι όλο αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Βρίσκομαι σε μια περιφέρεια η οποία κινδυνεύει από κάθε είδος ακραίου φαινομένου, πλημμύρα, φωτιά, ζέστη, διάβρωση, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το συντομότερο δυνατό, να έχουμε πολύ συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις για επεμβάσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Εμείς, σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, θα δημιουργήσουμε ένα παρατηρητήριο επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο στόχος είναι να έχουμε μια διαρκή παρακολούθηση των φαινομένων που μας απασχολούν και κυρίως να αντλούμε δεδομένα ώστε να μπορούμε να επαναδιαστασιολογήσουμε όλα τα έργα υποδομών που πλέον κρίνονται ακατάλληλα για ακραία φαινόμενα, όπως επίσης και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κατάλληλη βάση δεδομένων και για άλλου είδους πρωτοβουλίες που θέλουμε να πάρουμε. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε δύο μόνο σημεία. Το ένα είναι η διαχείριση υδάτων. Νομίζω ότι είναι το σπουδαιότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στα χρόνια που έρχονται. Κλιματική αλλαγή, τα ύδατα, τα πάντα επηρεάζουν κάθε έκφανση της ζωής μας, κοινωνική, οικονομική, πολιτική. Νομίζω ότι θα είναι ένας εκπληκτικός επιταχυντής εξελίξεων τα επόμενα χρόνια. Για μας το νερό, είτε για άρδρευση είτε για αστική χρήση, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι άμεσης προτεραιότητας. Νομίζω ότι εφόσον λειτουργεί το μοντέλο του ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτων στη Θεσσαλία που πρωτοεφαρμόζεται, θα ήταν ένα πολύ καλό μοντέλο και για εμάς στην Πελοπόννησο και ενδεχομένως και στις άλλες περιοχές. Οπότε είναι μια συζήτηση η οποία έχουμε ανοίξει με το Υπουργείο και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θα ήθελα να σημειώσω και είναι κάτι που δεν ακούστηκε, αλλά για εμάς από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως νομίζω και για κάθε περιφέρεια πλην της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, έχει ιδιαίτερη αξία, είναι το εξής. Όλες αυτές οι πολύ αξιόλογες μελέτες που γίνονται, όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία εκπονούνται, όλες οι δράσεις οι οποίες θα προκύψουν μέσα από όλα αυτά, συγκεντρώνουν την έγκλη και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον ανθρώπων που έχουν ένα πολύ ψηλό επιστημονικό επίπεδο
και γενικότερα αποτελούν πόλο έλξης για πάρα πολλούς ανθρώπους. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους δράσεις να βάλουμε και την αναπτυξιακή τους διάσταση. Π.χ. το παρατηρητήριο που σας ανέφερα προηγουμένως θα μπορούσε αναπτυξιακά για την Πελοπόννησο να είναι ένας ακόμα πόλος έλξης για επιστημονικό δυναμικό στην περιφέρειά μας. Για ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν και να δημιουργήσουν συνέργειες και με άλλους τομείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την περιφέρειά μας. Θα ήθελα λοιπόν να κλείνοντας να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την πρόσκληση, για τη συμμετοχή. Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε οτιδήποτε χρειαστείτε και φυσικά να εφαρμόσουμε οτιδήποτε νέο προκύπτει από τις εργασίες του προγράμματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Περιφερειάρχα. Εδώ στη σειρά έχω την κυρία Κεφαλογιάννη, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής. Θα θέλετε να μας πείτε. Αξιοκτήμε κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριοι εκπρόσωποι, ήδη περιφερειάρχες, κυρίες και κύριοι. Ένα σας λέω πάρα πολύ μικρό χαιρετισμό δεν ήθελα να απευθύνω, γιατί είναι μια πρώτη συνάντηση και είμαστε και καινούρια σχετικά περιφερειακή αρχή. Η Αττική έχει δοκιμαστεί όλα αυτά τα χρόνια αρκετές φορές από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είτε λέγεται φωτιές, είτε λέγεται πλημμύρες. Εμείς στοχεύουμε να φτιάξουμε μια περιφέρεια που να είναι όσο δυνατόν πιο ασφαλής, μετριάζοντας τις επιπτώσεις αυτής της καινούργιας συνθήκης την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Και θεωρώ ότι η ακαδημιακή κοινότητα είναι βασικός συνεργάτης σε αυτή την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό λόγο σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρέθηκα και άκουσα τις τοποθετήσεις όλων γύρω από το θέμα αυτό το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τα ανόγια στα κατόγια τώρα. Εδώ είμαστε επίπεδοι. Στα ίσα. Μεγάλη τιμή. Αισθανθώ λίγο αθάνατος. Ωραία. Είμαι ο Νίκος Οξυλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης και σας μεταφέρω το χαιρετισμό και όχι μόνο του Περιφερειάρχη μας, του Σταύρου του Αρναουτάκη, που έχει αγκαλιάσει με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό την προσπάθεια που κάνουμε για την κλιματική αλλαγή. Έχουμε δημιουργήσει και τμήμα κλιματικής αλλαγής, νομίζω ότι δείχνει την προσπάθεια. Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Ακαδημίας, κύριε Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου, κύριε Περιφερειάρχες, αγαπητοί συνάδελφοι, τιμή, ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι σε αυτό το βήμα και να συνεργαζόμαστε ως Περιφέρεια με ανθρώπους πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Με τον κύριο Ζερεφό έχουμε συνεργασία στην εκπόνηση της του ΠΕΣΚΑ, του Περιφερειακού Προγράμματος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Και επειδή χάρηκα πάρα πολύ με τις τοποθετήσεις από τον Υπουργό που στο χωριό μου λένε ότι έχει πιάσει τον τράγο από τα κέρατα, νομίζω ότι ήταν to the point. Έτσι λέμε πραγματικά στα νόγια, ναι. Χαίρομαι που η Ακαδημία αντιμετωπίζει το θέμα της κλιματικής αλλαγής τόσο σοβαρά. Είναι ένα ζήτημα που στην Κρήτη το έχουμε, μας λένε, είμαστε hot spot στην κλιματική αλλαγή και νομίζω ότι οι επιπτώσεις φαίνονται. 2-3 πράγματα θα πω μόνο για το δικό μας το πρόγραμμα. Έχουν εξεταστεί 14 τομείς και ήδη έχουμε ξεκινήσει στον αγροδιατροφικό τομέα
μια προσπάθεια να δούμε ποια έργα έχουν σχεδιαστεί από την πρόταση για την προσαρμογή και ποια έργα μπορούμε να υλοποιήσουμε. Λένε οι προβλέψεις με το ενδιάμεσο σενάριο το 4,5 ότι θα αυξηθούν οι θερμές νύχτες, θα ανεβεί η θερμοκρασία παραπάνω, άρα θα μπορεί οι καλλιέργειες να ανεβούν σε μεγαλύτερα ύψη. Άρα εμείς θα πρέπει να ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα αλλαγής των καλλιεργειών, μετακίνησης, την οτροφία, τη γεωργία, για να έχουμε να φάμε. Έτσι, για να μην... Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα. Για τις διαβρώσεις των ακτών, χαίρομαι για την τοποθέτηση του κυρίου καθηγητή και περιφερειάρχη. Στην Κρήτη το έχουμε το πρόβλημα με τα λιμάνια. Το ξέρετε πολύ καλά. Το ξέρετε. Όμως έχουμε περιοχές που δεν είναι τα λιμάνια ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο φανερή η επίδραση των λιμανιών και γίνονται κάποια έργα με παράλληλες, όπως το είπατε, μόλους παράλληλους κάπως κυματοθράφστες. Και έχουμε βάλει και κάποια προγράμματα 7 περιοχές δοκιμαστικές μετά από υπόδειξη των μηχανικών για να το πω πιλωτικό πρόγραμμα. Ας πούμε στο Ρέθυμνο, που είναι μια τεράστια παραλία, βάλαμε 1 χιλιόμετρο, γιατί είναι και θέμα οικονομικό. Δεν θα σας κουράσω, θα πω όμως ότι για το παρατηρητήριο το έχουμε αρχίσει να το ετοιμάζουμε, να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ και νομίζω θα το έχουμε σύντομα το παρατηρητήριο της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που αισθάνομαι και αισθανόμαστε ως Περιφέρεια Κρήτης για την κλιματική αλλαγή είναι μια δράση ή μια σειρά δράσεων που δεν απευθύνεται και δεν αναφέρεται στον ενεστώτα χρόνο, το 24, 25, 26, μέχρι το 100. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε λοιπόν τον κόσμο πάρα πολύ καλά. Για τα έργα που είπε ο κύριος Μουτζούρης, ο κύριος Περιφερειάρχης, ως μηχανικός μπορώ να πω ότι αν δεν αλλάξουν οι προδιαγραφές των έργων, θα έχουμε σοβαρότατα προβλήματα στην κατασκευή και στη συντήρηση. Δηλαδή, άμα δούμε σήμερα τα έργα που πάμε να συντηρήσουμε τα παλιά, που έχουν κατασκευαστεί με προδιαγραφές, αν θέλετε, πιο ήπιες, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στο δόστρωμα. Τόσο απλό. Δεν λέω για θεμελιώσεις των γεφυρών. Άρα θα πρέπει να δούμε με έναν τρόπο το τεχνικό επιμελητήριο. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να είναι. Πάντως σίγουρο το τεχνικό επιμελητήριο. Προφανώς τα Πολυτεχνία. Η Ακαδημία ως το ανώτερο πνευματικό ίδρυμα. Θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Προφανώς χρειάζονται χρήματα γιατί θα αλλάξουν οι προδιαγραφές των έργων, άρα πιο δύσκολα έργα. Πρέπει να γίνουν όμως. Και ένα τελευταίο. Έχω σημειώσει πάρα πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει για να μην καταχρώμε του χρόνου σας. Στο περιφερειακό πρόγραμμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων και των λιμάτων έχει θεσμοθετηθεί και μπορεί να γίνουν και γίνονται έργα. Μιλάω για την Κρήτη. Σήμερα γίνονται έργα για τη διαχείριση των απορριμμάτων γιατί έχουν θεσμοθετηθεί, κύριε Γενικέ. Στην κλιματική αλλαγή, τι. Έχει μπει ένα πρόγραμμα που λέει ότι το 30% πρέπει να είναι να αναφέρεται στην ανθεκτικότητα για τα έργα που πάνε στο ΕΣΠΑ. Ωραία. Γίνεται. Νομίζω ότι θα πρέπει, δεν ξέρω αν με ένα ΦΕΚ, αν να γίνει υποχρεωτικό για να αρχίσει να δουλεύεται στη συνείδηση των φορέων, των δήμων, της περιφέρειας, των μηχανικών, όσων ασχολούνται με τα έργα. Διαφορετικά, επειδή ανεβαίνει το κόστος λόγω της τροτότητας στην κλιματική αλλαγή, ένας άνθρωπος ξέρετε τι κάνει. Εντάξει, δεν βαριέσαι να το φτιάξω, γιατί εκεί που θέλει 3 εκατομμύρια θα μου ζητήσουν 5 εκατομμύρια και δεν τα έχω. Άρα πάμε σε πολύ χαμηλό επίπεδο έργων. Χαμηλό επίπεδο σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, όχι ότι είναι κακά έργα. Αυτό, και θέλουμε τη βοήθεια της Ακαδημίας αυτό, πρέπει να γίνει θεσμικά υποχρεωτικό με ένα ΦΕΚ. Να μην μπορεί να χρηματοδοτηθεί με άλλον τρόπο αν δεν έχει την τροτότητα μέσα. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί. Είχα κι άλλα να πω. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα νόγια, κύριε Γενικέ, της Ακαδημίας. Στα νόγια, όχι στην Κρήτη μόνο, στα νόγια. Θα σας περιμένουμε εκεί, με χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Και πάμε τώρα στην ομβροπλευρά της Ελλάδος. Ο Αντιπεριφερειάρχης, κύριος Λίνο Πλέτσα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σας συγχαρώ για την εξαιρετική εκδήλωση. Να σας μεταφέρω βέβαια στους χαιρετισμούς του Νεκτέρου του Φαρμάκη του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα αυτή τη στιγμή για υπογραφή ενός μνημονίου με την Χαντσού, μια πόλη της Κίνας, σε σχέση με ψηφιακές δράσεις που πρόκειται να κάνουμε στην περιφέρειά μας. Κύριε Γενική Γραμματέα της Ακαδημίας, κύριε Γενική Γραμματέα του Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κύριοι Περιφερειάρχες, κυρία Αναπληρώτρια, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, φίλοι, θεσμικά στελέχη, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα πιο πρακτικά σχετικώς με την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Αντιμετώπισης Κλιματικής Αλλαγής που εφαρμόζουμε εμείς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από το 2022. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο περισσότερο χρήσιμοι. Καταρχήν, το πρόγραμμα μέτρων του Περιφερειακού Σχεδίου ουσιαστικά περιγράφει κατευθύνσεις δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν και στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να υλοποιηθούν συγκεκριμένες μελέτες και έργα. Για κάθε τομέα, παράδειγμα, παράκτηση χρήση ποτάμια, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής απαιτεί μελέτες που θα προτείνουν έργα τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη την τουρωτότητα του έργου σε συγκεκριμένους κλιματικούς δείκτες, ώστε να υλοποιούνται με τρόπο πιο ανθεκτικό. Όμως, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες προδιαγραφές για τον τρόπο εκτίμησης της κλιματικής αλλαγής σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελετών και έργων. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, γιατί και εγώ είμαι μηχανικός, τι πρέπει να περιλαμβάνει μία μελέτη. Και σε συνέχεια αυτού, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα θεσμοθετημένες προεκτιμήσεις αμοιβών των μελετητών για αυτές του είδους τις μελέτες. Για να το πάμε και λίγο παρακάτω. Ενδεικτικά, το περιεχόμενο μιας μελέτης αντιπυρικού σχεδιασμού σήμερα καθορίζεται από συγκεκριμένη νομοθεσία, ώστε η μελέτη και τα προτινόμενα έργα, όταν υλοποιηθούν, να μπορούν να παραλυφθούν από τους φορείς υλοποίησης σύμφωνα με τέσσερα προβλέπει νομοθεσία. Μια μελέτη αξιολόγησης κλιματικών δικτών με δεδομένα μελλοντικών προβολών δεν μπορεί να εγκριθεί αρμοδίως, καθώς δεν προβλέπονται πουθενά και δεν υπάρχουν προδιαγραφές για αυτή. Ανάλογα της κλιματικής στρωτότητας του κάθε τομέα του ΠΕΣΠΚΑ, τα προτινόμενα μέτρα απαιτούν προγραμματισμό δράσεων μελετών έργων από διαφορετικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Στο περιφερειακό σχέδιο υπάρχει μια ενδεικτική ιεράρχηση, αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε η διαθεσιμότητα, ούτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, ούτε η διαθεσιμότητα του προσωπικού. Απουσιάζει ένας οδηγός υλοποίησης για κάθε υπηρεσία, έτσι ώστε να γνωρίζει ακριβώς τι θα πρέπει να κάνει και από πού πρέπει να αναζητήσει στοιχεία μέσα από το περιφερειακό σχέδιο. Απουσιάζει η ύπαρξη μιας δεξαμενής εμπλεκομένων φορέων που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη υπηρεσιακή μονάδα. Εμείς το διαχειριζόμαστε μέσω από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ενώ προβλέπεται και η σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Κλιματικής Αλλαγής σε ανώτατο επίπεδο, η οποία θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται από συγκεκριμένους υπηρεσιακούς παράγοντες. Βεβαίως δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, ούτε προϋπολογισμός για την εφαρμογή, ειδικά το ΠΕΣΠΑ. Και σήμερα, στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιφέρειας και στα ετήσια σχέδια δράσης, προτείνονται μελέτες και έργα και δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά ελλείψη των τεχνικών προδιαγραφών, στην ουσία δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπηρετούμε αυτό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και τέλος, το είπε νωρίτερα και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης από την Κρήτη, ότι δεν υπάρχουν δράσεις ενδυνάμωσης του προσωπικού σε θέματα κλιματικής αλλαγής, αλλά και θεσμοθετημένα σεμινάρια συγκεκριμένα και συνεργασία με το ΓΙΟΤΕ και με το Τεχνικό Επιμελητήριο για την ενημέρωση των ιδιωτών μηχανικών που θα κάνουν όλες αυτές τις μελέτες.
Εμείς στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχουμε ήδη εντάξει το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής και θα το προχωρήσουμε σχετικώς. Έχουμε, σε σχέση με το ΠΕΣΠΑ, υλοποιούμε τρία έργα. Ένα που αφορά τη διάβρωση ακτών στην Αχαΐα, ένα που αφορά την πυρική προστασία στην Ηλία, στο Δήμο Ήλιδας, και ένα που αφορά την οριοθέτηση του ποταμού Ίναχου στην Τολακαρνανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή εκδήλωση. Πιστεύω ότι ξεκινάμε μια πολύ καλή πορεία, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις εύστοχες παρατηρήσεις. Θα παρακαλούσα την εντεταλμένη Σύμβουλο Κεντρικής Μακεδονίας, κυρία Παναγοπούλου, να μας πει δύο λόγια. Ευλογημότατε κύριε καθηγητά, κύριε Γενική Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνική Εκπρόσωπε για την Κλιματική Αλλαγή, κύριε Γενική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριοι Περιφερειάρχης, κύριε Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης, κυρίες και κύριοι, είναι ξεχωριστή τιμή και για μένα ύψιστη τιμή, κύριε Γραμματέα, η πρόσκληση να μετέχουμε στην σημερινή συνάντηση. Και είναι και εξαιρετική η πρωτοβουλία και η συνέργεια της Ακαδημίας Αθηνών, δια του προσώπου σας, με όλες τις περιφέρειες της χώρας και στα πλαίσια του προγράμματος LIFE. Νομίζουμε ότι είναι πλέον σαφές, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, στην Ελλάδα αλλά και στη διεθνή κοινότητα, ότι πλέον η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή έρχεται βία και αλλάζει τις συνθήκες, τις κάνει δραματικές, και αυτό πρέπει να μας ενεργοποιεί έτι περαιτέρω. Είναι αλήθεια πάντως ότι παρά την ομή και βίαιη αλλαγή του κλίματος και όσων έχουν ήδη προλεχθεί από αυτό το βήμα σήμερα, και διαχρονικά όσο λένε οι επιστήμονες, η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν αντιλαμβάνονται και πάντως δεν υιοθετούν με τον ίδιο τρόπο την σημασία των συνθηκών στις οποίες βιώνουμε και το πόσο εγκύτερα ερχόμαστε κάθε χρόνο σε αυτό που οι ειδικοί επιστήμονες έχουν ονομάσει σημείο μηδέν, στην δεκαετία του 2050. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε δει ότι από τις ισχυρότερες χώρες του πλανήτη είναι αυτές που μετατρέπουν στην ουσία τις διεθνείς συμβάσεις, όπως είναι η σύμβαση του Ρίο Ντε Τζανέιρο, του Κιώτο και των Παρισίων, σε ευχολόγια. Και αντιστοίχως επιβραδύνουν την εγρήγορση της διεθνούς κοινότητας. Αυτό όμως δεν επιτρέπει στην Ευρώπη, στην Ευρώπη μας, η οποία έχει πάρει δραστικά μέτρα, όπως και η χώρα μας, η οποία έχει ένα δυνατό, στιβαρό, ισχυρό νομικό πλέγμα που στηρίζεται και σε συνταγματικές διατάξεις και σε κοινές διατάξεις του δικαίου, αλλά και σε διεθνείς συμβάσεις και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο εφαρμόζεται ως εσωτερικό δίκαιο και της δίνουν τη δυνατότητα να δράσει σημαντικά στο πλαίσιο των προγραμμάτων. Τώρα μιλάμε για το LIFE. Γενικώς όμως η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει διάφορες πρωτοβουλίες, γιατί θέλει να είναι η πρώτη Ήπειρος η οποία θα είναι η ουδέτερη στο αποτύπωμα σε βάρος του περιβάλλοντος στην Ευρώπη, στον κόσμο. Θέλει να είναι η πρώτη λοιπόν Ήπειρος που θα είναι κλιματικά ουδέτερη, και έτσι και το χέρι στην τσέπη βάζει βαθύτερα από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο, και Ήπειρο αλλά και ένα οργανισμό, και το νομικό πλαίσιο έχει ώστε να δράσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εν τέλει και σαν χώρα οφείλουμε και πρέπει να πάρουμε τις πρωτοβουλίες, αφού και το πλαίσιο έχουμε και τα χρήματα έχουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα αξιοποιήσουμε άμεσα. Και οι συνέργειες πρέπει να είναι αμφίδρομες. Τι εννοώ? Άκουσα και τον Γενικό Γραμματέα που είπε ότι περιμένουμε από τις περιφέρειες να μας πούν τα δικά τους. Οι περιφέρειες επίσης ζητάνε και από την κεντρική κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι είναι το πιο κρίσιμο
χρήσιμο και είναι ο χρυσός κανόνας. Οι μεν περιφέρειες, οι οποίες μεταφέρουν και την άποψη των πολιτών τους, να είναι εκείνες οι οποίες θα δουν τις ανάγκες τους, θα δουν τι επέρχεται στον τόπο τους, θα το μορφοποιήσουν σε πρόταση και θα το δώσουν στην κεντρική κυβέρνηση, διότι όταν τις υπερβαίνει οικονομικά, προφανώς και δεν μπορούν να το αναλάβουν οι ίδιες, αλλά θα το πούν στην κεντρική κυβέρνηση και αντιστοίχως και η κεντρική κυβέρνηση πρέπει ό,τι δεν είναι του δικού της μεγέθους και είναι στις περιφέρειες και εκείνη να πιέζει. Σε κάθε περίπτωση, δύο πράγματα θέλω να πω και κλείνω με αυτό, ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια της συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό, προσπαθεί και αυτό κάνει να λειτουργήσει στο πλαίσιο της αρχής της ανθεκτικότητας των δομών της και στο πλαίσιο των αναγκών που φαίνεται ότι θα έχει και θα της προκύψουν να ενισχύει την ανθεκτικότητά της. Επίσης, προσπαθεί να δυναμώσει τις διοικητικές της αρχές και το μηχανισμό της, ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή, αν προκύψει κάποια δύσκολη κατάσταση, να μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Και φυσικά, ένας τρίτος πυλώνας στα πλαίσια της λειτουργίας σε αυτό το πρόγραμμα είναι ο πυλώνας της ενημέρωσης των πολιτών. Μην ξεχνάμε ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι ενεργός πολίτης. Είναι ο πολίτης ο οποίος και εμάς στις περιφέρειες θα μας τσεκλήσει, γιατί είμαστε ο ενδιάμεσος, εν πάση περιπτώσει, λειτουργός. Και θα πρέπει και αυτόν συνεχώς να τον καθιστούμε ενημερωμένο και να αξιώνουμε και από τους πολίτες μας, αφού τους ενημερώνουμε, να είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν μια ενεργέστερη συμμετοχή. Κλείνοντας λοιπόν, εκφράζω την ευχή και από αυτό το βήμα και οι 13 περιφέρειες, χωρίς προφάσεις, χωρίς αργοπορίες, να αξιοποιήσουν την δυνατότητα που τους δίνεται και τα χρήματα που τους δίνονται, ώστε να οχυρώσουν τις περιφέρειες και σιγά σιγά δηλαδή να οχυρωθεί η χώρα μας. Αντιστοίχως και την κεντρική κυβέρνηση να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί σας ξαναλέω, κλείνοντας με αυτό, ότι και η Ελλάδα και η Ευρώπη, ο Ήπειρος, έχουν την πρωτοβουλία και την πρωτοπορία και συνεπώς δεν μπορούμε προσχηματικά να καθυστερούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε, κυρία Παναγωπούλου. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή σύνοψη και βεβαίως η συζήτηση μπορεί να ανοίξει όσο η παριστάμενες και παριστάμενοι θα θελήσουν. Αυτό που κατέδειξαν όλοι οι ομιλητές και ομιλήτριες είναι ένα κοινό συμπέρασμα. Το κοινό συμπέρασμα περιλαμβάνει την ενημέρωση των πολιτών, περιλαμβάνει την πολυσχηδή υφή όλων των προβλημάτων από περιφέρεια σε περιφέρεια και περιλαμβάνει την ανάγκη της διευθέτησης των εξαιρετικά ευάλωτων τμήματων σε διάφορες περιοχές. Για άλλους είναι τα ύδατα, για άλλους είναι η ξηρασία, για άλλους είναι η ακτογραμμή και τα λιμάνια, για άλλους είναι οι κατολισθήσεις, για άλλους είναι οι καλλιέργειες. Κανείς δεν μίλησε για την πολιτιστική κληρονομιά, η οποία είναι και αυτή πολύ σπουδαία, γιατί δεν υπάρχει πέτρα στην Ελλάδα που να μην έχει ιστορική σημασία. Δεν υπάρχει. Είπα εγώ δύο λόγια, αλλά θα ήθελα και οι περιφέρειες να το έχουν κατά νου και αυτό. Ακούσαμε βέβαια για την χλωρίδα, δεν ακούσαμε για την πανίδα. Ακούσαμε για την σχέση ή απομάκρυνση των ενδιαφερόμενων περιφερειών, αλλά το κοινό σημείο που εστιάστηκαν όλες και όλοι ήταν το ΕΣΠΑ. Και η ανάγκη νομοθεσίας, κύριε Γενικέ, νέας νομοθεσίας, η οποία θα ακούσει αυτά που ζητούν οι περιφέρειες. Αυτό αναφέρθηκε από ή υπονοείτο μέσα στα θέματα της ενημέρωσης, μέσα στα θέματα της ανάγκης εστίασης σε κάθε μία
περιφέρεια. Δηλαδή, τα κοινά σημεία των περιφερειών πρέπει να αναδειχθούν. Είτε, δηλαδή, υπάρχουν τομείς, υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά τομείς ενδιαφέροντος για την κλιματική κρίση. Τις έχει απαριθμίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και τις ξέρετε. Από εκεί και πέρα όμως, στη χώρα μας έχει ιδιαιτερότητες σπουδαίες και οι ιδιαιτερότητες αυτές μπορούν να αναδειχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ θα έλεγα πλέον οι περιφερειάρχες, οι περισσότεροι δεν είστε μόνο πολιτικοί, είστε και επιστήμονες, δηλαδή και στην πολιτική υπάρχει η επιστήμη της πολιτικής, αλλά είστε και επιστήμονες μηχανικοί ή επιστήμονες του περιβάλλοντος. Και εγώ θα ήθελα να σας πω και να σας εκμυστηρευθώ ότι η αιτία αυτής της συνάθρησης σήμερα ήταν ακριβώς αυτό, να μεγιστοποιήσετε οι ίδιες και οι ίδιοι αυτό που μπορείτε να προσφέρετε στην προστασία μας από την κλιματική κρίση. Εμείς προσπαθούμε από τη δική μας την πλευρά, όπως ακούσατε, και να βελτιώσουμε τα μοντέλα και τα έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ, τα κλιματικά μοντέλα. Κοντά σε αυτά μπορεί να βελτιωθούν και τα προγνωστικά μοντέλα, τα οποία όμως δεν είναι το ζητούμενο για τις μακροχρόνιες εκτιμήσεις που θέλουμε για την κλιματική κρίση. Είναι άλλα μοντέλα τα κλιματικά, άλλα αυτά που κάνουν την καθημερινή πρόγνωση. Επίσης, η χώρα μας έχει έλλειμμα στην παρατήρηση των θαλασσών, κύριε Μουτζούρη. Μεγάλο έλλειμμα. Οι πλατφόρμες που παρακολουθούν τα δεδομένα στη θάλασσα, ύψος κυμάτων, αναφερθήκατε, και ένα σωρό άλλα, είναι ελλειμματικά. Και δεν ξέρω, δεν είδα τον πρόεδρο του ΕΛΚΕΘΕ, διότι ενώ είχαμε 5 buoys, 5 πλατφόρμες, λειτουργεί μόνο μία σε όλη τη χώρα. Ο ναύσταθμος δεν παρακολουθεί τη θάλασσα, εκεί που είναι τα πολεμικά μας πλοία. Επομένως, υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν διαπεριφερειακά. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η λέξη, αν δεν υπάρχει, συγγνώμη. Αυτή λοιπόν η διαπεριφερειακή δράση που γεννάμε σήμερα εδώ, που φέρνει όλη την Ελλάδα, που όλη την λατρεύουμε, μαζί στα ίδια προβλήματα, τα οποία δεν είναι τα προβλήματα του γείτονα και αν έχω σκουπίδια τα πετάω στο πλαϊνό και καθάρισα το δικό μου, τη δική μου αυλή, αλλά είναι προβλήματα που θα τα αντιμετωπίσουμε όλοι και τα προβλήματα της ρύπανσης, τα οποία και αυτά δεν τα ακούσαμε, θα πρέπει να τα δούμε και αυτά, γιατί υπάρχουν σοβαρά θέματα ρύπανσης, ιδίως τώρα πάμε στη ρύπανση της πολυτέλειας, δηλαδή αιωρούμενα σωματίδια τα οποία δημιουργούν άσθμα, αιωρούμενα σωματίδια τα οποία μεταφέρουν ιούς. Είδαμε με τον COVID το φόβο που κατέλαβε όλους τους κατοίκους και κλειστήκαμε και εθελοντικά σπίτια μας, γιατί φοβόμασταν. Φοβόμασταν ακόμα και τον αέρα. Και βεβαίως μέσα στα αιωρούμενα είναι και οι δασικές πυρκαγιές, οι οποίες δεν είναι μόνο ότι βλάπτουν, αλλά η χώρα μας έχει πολλά τέτοια προβλήματα, αλλά έχει και πολλά καλά, όπως είπε και ο κύριος Γενικός. Μπορούμε να έχουμε ανεξαρτησία στην ενέργεια. Τα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τη χώρα μας την φέρνουν στις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στο στικάκι αυτό θα βρείτε ένα report που κάναμε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ουσιαστικά ήταν για λογαριασμό της εταιρείας Aquila, που είναι η μεγαλύτερη
μηχανικών εταιρεία μελετών στην Ευρώπη και αυτό έγινε κατά παραγγελία της Προέδρου, της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Αυτό δείξαμε εκεί ότι υπάρχει ανεξαρτησία ή μπορεί να υπάρξει ανεξαρτησία της Ευρώπης από κατά 80% στο ενεργειακό μας μείγμα μέχρι το 2030. Είναι αυτό που ζητάει το Παρίσι. Η Ελλάδα μπορεί να το πετύχει ακόμη πιο γρήγορα, γιατί έχει αρκετές ανανεώσιμες πηγές, όπως και η Νότια Γαλλία. Περιοχές της Νότιας Γαλλίας έχουν σημαντικές ανανεώσιμες πηγές. Επομένως, όλα αυτά, το ΠΕΣΠΚΑ, τι να κάνει το καημένο, κυρία Τσαλακανίδου, ήταν μια αρχή. Αν θυμάστε, όταν πρωτοήσατε στο ΙΠΕΝ, και εμείς ψαχνόμαστε, δηλαδή ξέραμε ότι έχουμε προβλήματα, αλλά όλα αυτά χτίστηκαν τα τελευταία 4, 5, 6, 7 χρόνια. Δηλαδή, το μέγεθος της κλιματικής κρίσης, πραγματικά, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει. Ακόμα και εμείς που δουλεύουμε κλίμα, γιατί, διότι δεν είχαμε κοιτάξει τη θάλασσα. Η θάλασσα δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, γιατί είναι η μνήμη της ατμόσφαιρας. Τώρα, θα ήθελα τη γνώμη σας σε αυτήν την διαπεριφερειακή ιδέα και να μας δώσετε κι εσείς τη σοφία σας πώς το βλέπετε. Αν αισθάνεστε ότι δεν είστε όριμοι, όριμες γι' αυτό, μπορείτε να μας το στείλετε. Το email μου το έχετε και θα χαρώ πολύ να αλληλεπιδράσουμε όλες και όλοι μαζί και κατά ζεύγη αλλά και κατά δεκατριάδες, ξέρω, είσαστε 13 περιφέρειες, οπότε δεκατετράδα αν βάλετε και την Ακαδημία, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ακαδημία Αθηνών, γιατί πολλοί νομίζουν ότι η Ακαδημία είναι ένα κλειστό κλαμπ το οποίο δεν ξέρω, είναι απόμακρο, δεν είναι. Όχι, η Ακαδημία κάνει έρευνα. Είμαστε ίσως το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας. Ξέρετε γιατί? Διότι έχουμε συνολικό προσωπικό ερευνητών 700. Ο αριθμός είναι χαρακτηριστικός. Έχουμε υπαλλήλους κάπου διοικητικούς καμιά εκατοστή, καμιά ογδονταριά και αυτή είναι η Ακαδημία Αθηνών. Βάζω μέσα βέβαια το Ιατροβιολογικό Κέντρο, το οποίο είναι ένα κολοσιαίο κέντρο. Τα υπόλοιπα κέντρα κυμαίνονται από λίγους ερευνητές μέχρι 10 και 20 ακόμα. Η Ακαδημία έχει 17 τέτοια κέντρα. Μερικά από αυτά λειτουργούν σε παγκόσμια βάση. Το κέντρο του κυρίου Κρυμιζή, πρέπει να πάτε κάπου. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για το για την διαπεριφερειακή. Θα μας στείλετε, ναι, αν θέλετε για να καταγράφετε, αν δεν σας πειράζει, ναι. Συγγνώμη, αλλά δεν ακούγεται. Στο σύνολο σαν Ένωση Περιφερειών θα στείλουμε μια συγκροτημένη πρόταση για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε θίξει. Επικεφαλής είναι εδώ ο Περιφερειάρχης. Ωραία. Ο κύριος Πρίτανης θα αναλάβει το λόγο του Πριτάνεως, λοιπόν. Ωραία. Θα ξαναθυμηθείτε τα παλιά. Οι κυρίες και οι κύριοι, ο κύριος Ξυλούρης. Λίγο υπομονή, 2 λεπτά. Μόνο. 2. Give me 2 minutes. Κύριε Ξυλούρη, 1 λεπτό. Ναι. Για το διαπεριφερειακό, η Κρήτη νομίζω έχει γειτνιάζει με το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο λόγω της νησιωτικότητας και νομίζω ότι εκεί υπάρχει ούτως ή άλλως υπάρχει συνεργασία. Στα Ιντερέγκ είμαστε μαζί, στο Ελλάδα-Κύπρος και όχι μόνο. Και νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να την προχωρήσουμε. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση για τη ΣΑΠΕ.
Όντως, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές ανάγκες από ανανεώσιμες πηγές. Και ήθελα και την γνώμη σας και την άποψή σας και τη γνώση σας που προφανώς υπάρχει. Είναι μόνο για τις ενεργειακές ανάγκες ή και οι θερμικές, για παράδειγμα, που θα χρειαστούν ή που χρειάζονται για την αντικατάσταση των κινητήρων σε ηλεκτρικά? Α. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό, θα σας απαντήσω. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Ναι, καιρού επιτρέποντος. Συγγνώμη, κύριε Ξυλούρη, αλλά... Τις ανάγκες για τους κινητήρες, τους θερμικούς που πάνε για αντικατάσταση σε ηλεκτρικά στα επόμενα 10-20 χρόνια, είναι τεράστια. Δεν ξέρω αν μπορεί να το σηκώσει το δίκτυο, αν έχει σχεδιαστεί η χώρα, αν είναι έτοιμη ή αν σχεδιάζει μια τέτοια μετάβαση. Η χώρα μας είναι πρικισμένη χώρα, έτσι. Αυτό είναι ορατό. Στο Αιγαίο έχουμε και το καλοκαίρι και το χειμώνα ανέμους και έχουμε ήλιο, ηλιοφάνεια μεγάλη, από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Είμαστε περίπου το ίδιο όπως είναι και η Κύπρος, που και αυτή έχει μεγάλη ηλιοφάνεια. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δει κανείς το πρόβλημα των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας σε κάθε λεπτομέρεια. Δηλαδή, τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία τα είχε ξεκινήσει η ΔΕΗ πριν από 50 χρόνια, τα έχουν τώρα εγκαταλείψει και έχουν το φόβο ότι, λέει, όταν δεν βρέχει, πώς θα λειτουργεί το υδροηλεκτρικό. Η απάντηση είναι αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί και στο Κολοράντο και σε πολλές άλλες περιοχές. Όταν βρέχει, ανεβάζουν ένα ασανσέρ και όταν δεν βρέχει, κατεβάζουν το ασανσέρ και παίρνουν τη δυναμική ενέργεια του ασανσέρ που ανέβηκε. Και αυτό το κάνουν κατά κόρον. Τώρα το κάνουν και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί βέβαια όπου ακουμπάνε στους δρυμούς και στις Άλπεις, δηλαδή σύνορα με Αυστρία. Οι Γάλλοι το ίδιο. Επομένως, γιατί όχι και εμείς? Δεύτερον, τη γεωθερμία την έχουμε ξεχάσει τελείως. Μα θα μου πείτε, η γεωθερμία μπορεί να είναι στο ενεργειακό μας μείγμα 2-3% το πολύ. Αλλά αυτό το 3% κάνει διαφορά στο σύνολο, γιατί είναι συγκεντρωμένο σε μερικές περιοχές. Έχουμε 5 ηφαίστεια και δεν έχουμε εκμεταλλευτεί κανένα, το ξέρετε, γιατί οι κάτοικοι αντιδρούν. Υπάρχει ένα ηφαίστειο που δεν αντιδρά κανείς. Είναι το γυαλί έξω από την Ίσυρο, το οποίο είναι αληθινό ηφαίστειο, είναι ζωντανό, βράζει. Λοιπόν, το είπα στον δήμαρχο. Λέει, μα ναι, λέει, αλλά εκεί είναι συμφέροντα άλλα. Το γυαλί φτιάχνουν εκεί διάφορα προϊόντα τα οποία τα πουλάνε. Ναι, αλλά όταν έχεις μια πηγή με τέτοια ενέργεια, όπου η επιφανειακή θερμοκρασία είναι 100 βαθμοί, βράζει, δεν μπορείτε να περπατήσετε γιατί θα λιώσει η σόλα, αυτό είναι κρίμα, να λάμπει το Αιγαίο εκεί και να μην παίρνουμε λίγη ενέργεια. Και ένα σωρό άλλες πηγές ενέργειας, τις οποίες δεν τις έχουμε εκμεταλλευτεί. Εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό θα γίνει συνείδηση. Χρειάζονται βέβαια, χρειάζεται εκπαίδευση και χρειάζονται και κάποια κονδύλια, τουλάχιστον ερευνητικά. Εμείς έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, κύριε Γενικέ, το οποίο δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Δίπλα σε εμάς εδώ είναι η οδός Σίνα. Ο Σίνας είναι αυτός που πλήρωσε για να γίνει αυτό το ωραίο κτίριο. Και κάθετη στη Σίνα είναι η οδός Βυσαρίωνος. Σίνα και Βυσαρίωνος έχουμε ένα οικόπεδο το οποίο έχει αποφασιστεί από ετών στο Υπουργικό Συμβούλιο να
χρηματοδοτηθεί ΣΔΙΤ, συμμετοχή ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Αυτό λοιπόν τώρα πήγε να κολλήσει και το σώσαμε λέγοντας την εξής ευφυή ιδέα, η οποία είναι αληθής. Θα χρησιμοποιήσουμε γεωθερμία για να ψήξουμε και θερμάνουμε όλο το κτίριο. Και μάλιστα θα κάνουμε το ίδιο και στον κήπο, έχουμε μεγάλο κήπο πίσω, προς την οδό Ακαδημίας. Οπότε θα είναι ετούτο το πρώτο νεοκλασικό κτίριο στον κόσμο που θα χρησιμοποιήσει γεωθερμία. Θα μου πείτε, έχουμε γεωθερμία? Απάντηση, ναι. Κάναμε γεώτρηση. Στα 100 μέτρα έχουμε 3 βαθμούς διαφορά θερμοκρασίας, που είναι αρκετή για μια πολυκατοικία. Εάν κάνετε, αυτό είναι με 16 τρύπες, αν κάνουμε 32 τρύπες όπως και θα κάνουμε στο πίσω, θα πάρουμε και για αυτό το κτίριο που είναι πιο ογκώδες. Θέλω να πω ότι ο καθένας πρέπει, και το κράτος το ίδιο, πρέπει να ενστερνιστεί τέτοιες καινοτόμες ιδέες, οι οποίες είναι ωραίες, δεν κοστίζουν πολλά. Μια γεώτρηση εμάς μας κόστισε 2.000 ευρώ όλη η ιστορία. Ανοίξαμε 16 τρύπες, είδαμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και τις ξανακλείσαμε. Μόλις προχωρήσει το έργο, ο μηχανικός που θα πάει να βάλει τα θεμέλια θα αφήσει οι 16 τρύπες για να μπαίνει το ρευστό και να βγαίνει, να ζεσταίνεται δηλαδή και να βγαίνει. Και αυτό είναι χειμώνα-καλοκαίρι, γιατί η θερμοκρασία στα 100 μέτρα είναι σταθερή. Τα μυρμήγκια δεν έχουν χειμώνα-καλοκαίρι, ούτε οι σκορπιοί, είναι, για αυτούς είναι... δεν υπάρχουν εποχές του έτους. Ήθελα, ξέρω, μήπως κάποιος, κάποια κυρία έχει να προσθέσει κάτι. Κύριε Γενικέ, θα θέλατε να πείτε δύο λόγια για να κλείσουμε την ημερίδα? Θα χαρώ πολύ να σας ξαναακούσω. Ναι, απλά να πω στο συγκεκριμένο ερώτημα ότι το πρόβλημα με τις ΑΠΕ είναι ότι χοντρικά τα δίκτυα πρέπει να έχουν χωρητικότητα 3 φορές μεγαλύτερη από ότι όταν είναι συμβατικές οι μορφές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται σταδιακή ενίσχυση όλων των δικτύων, και της υψηλής τάσης και της μέσης τάσης, και αυτό είναι και το εμπόδιο αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε περισσότερες ΑΠΕ. Και ακούω κάποιες φορές, ρωτάνε οι πολίτες, μα εκεί είναι κατασκευασμένες, ξέρω εγώ, οι ανεμογεννήτρες και δεν δουλεύουν. Δεν είναι συνδεδεμένες. Δεν είναι συνδεδεμένες γιατί το δίκτυο της υψηλής τάσης δεν μπορεί να σηκώσει. Αυτό στην Πελοπόννησο συμβαίνει κατά κόρον, που είναι εντελώς οριακό το δίκτυο. Άρα εκεί είναι που πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, γιατί ακριβώς και αν έρθουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα υπάρχει βέβαια φυσικά πολύ μεγάλη επιβάρυνση του δικτύου και θα πέφτει το ρεύμα συνέχεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρατηρείται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Προφανώς η αποθήκευση ενέργειας σε υδροελεκτρικά είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε. Είναι όμως ακόμα ακριβά έργα. Έχουμε το έργο της Αμφιλοχίας, που είναι μια μεγάλη τέτοια μπαταρία. Έτσι, αλλά είναι έργα τα οποία... Έχει στο αμάρι στην Κρήτη. Έτσι, εξετάζουμε βέβαια και τις συμβατικές μπαταρίες, οι οποίες όμως οι χημικές μπαταρίες δεν είναι τεχνολογικά, δηλαδή κρατάνε για 2 ώρες περίπου πρακτικά και μετά εκφορτίζονται. Έτσι, όλα αυτά, προϊούσεις και της τεχνολογίας, νομίζω ότι θα βελτιωθούν. Σε ό,τι αφορά τη γεωθερμία, να πω ότι φυσικά υπάρχουν πλούσια γεωθερμικά πεδία στην Ελλάδα, πλούσιες και οι αντιδράσεις. Στη Μήλο, ένα νησί το οποίο έχει βιομηχανική εμπειρία, γιατί είναι ένα βιομηχανικό πεδίο εξορίξεων, πραγματικότητα, ανατείναζαν τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, με βόμβες εννοώ, με βομβιστικές επιθέσεις. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι το ζήτημα των αντιδράσεων είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυσκολεύει κάθε φορά. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω, να πω ότι εμείς, το ξαναλέω, σαν Υπουργείο, είμαστε στη διάθεση όλων των περιφερειών για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, να συνδράμουμε στο να μπορέσουν να υλοποιήσουν συγκεκριμένα έργα.
Ακούω για νομοθεσίες, να σας πω όμως ότι δεν μας λείπει νομοθεσία. Μακάρι τα προβλήματα να λυνόντουσαν με νομοθεσίες. Δεν λύνονται με νομοθεσίες. Έχουμε πάρα πολλές νομοθεσίες. Πολλές από αυτές είναι πολύ καλές. Θα έλεγα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, επειδή έχω συμβάλει σημαντικά στη συγγραφή τους, είναι έτσι υποκειμενικό το σχόλιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως σωστά είπε και ο Υπουργός, το πρόβλημά μας είναι η αποτελεσματικότητα, το οποίο σχετίζεται με την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και όχι με την ανάγκη καινούργιας. Φυσικά, πάντα η νομοθεσία είναι ατελής διαδικασία, πάντα μπορεί να γίνει καλύτερη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Επειδή βλέπω πιο κοντά τον κύριο Ξυλούρη και επειδή έκανε και την ερώτηση, σας κάνω μία πρόταση, όχι γάμου βέβαια, αλλά συνεργασίας. Τώρα επιτρέπονται όλα. Λοιπόν, η συνεργασία θα μπορούσε να είναι να εκμεταλλευτείτε το οροπέδιο του Λασιθίου. Ναι, όχι, δηλαδή όλοι οι μήλοι που ήταν εκεί ήταν για να αλέθουν σιτάρι, το ξέρουμε. Και έχουμε και ωραίες παλιές γραβούρες που το δείχνουν. Αυτά όλα, αντί να γίνουν μπαρ, δεν θα μπορούσαν να δώσουν και μπαρ και ενέργεια? Μια προσπάθεια να το επαναφέρουν, Όχι, να γίνει επιστημονικά, δηλαδή να υπολογιστεί το ανεμολογικό πεδίο. Είχαμε κάνει, το θυμάστε κύριε Γενικέ, νομίζω το έχει κάνει, το αιωλικό δυναμικό της Ελλάδος όταν ήμουν πρόεδρος στο αστεροσκοπείο. Αν δεν ξέρω αν το θυμάστε, είχαμε κάνει. Υπάρχει, και το αιωλικό, το έχετε, κάνει. Ναι. Υπάρχει. Ναι, άμα δείτε το Λασίθι, εκεί κάνει κάτι ωραίους τροβίλους, δηλαδή είναι... αυτοί που το επέλεξαν τότε για να αλέθουν το σιτάρι ήταν σοφοί. Και να τραβούν νερό. Τραβούσαν νερό. Ναι. Γιατί σταμάτησε. Ναι. Σταματήσανε. Άρχισε να πέφτει ο υδροφόρος. Α, και τους έπιασε εκεί. Και δεν μπορούσε να τραβήξει. Το κατέβαζαν πιο κάτω πόσο να κατέβει και μετά σταμάτησε. Ναι. Αλλά τώρα... Τώρα δουλεύει. Τώρα ο υδροφόρος είναι ψηλά, γιατί έχουν γίνει τα έργα για το Σελέμι. Λοιπόν, και παίρνεις και νερό και ενέργεια με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Σας ευχαριστώ όλες και όλους πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα που ανταλλάξαμε έστω και τόσο γρήγορα και τόσο λίγο, αλλά υποσχεθείτε μου ότι θα πείσετε και τους άλλους περιφερειάρχες που δεν ενεφανίστησαν να έρθουν, γιατί εμείς πάμε για το καλό όλων μας. Όχι μόνο το δικό σας, δηλαδή όλης της χώρας. Αυτός είναι ο προορισμός της Ακαδημίας. Ο ιδρυτικός νόμος λέει ακριβώς αυτό που κάναμε σήμερα. Και έτσι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και θα κάνουμε κι άλλα. Κύριε Γενικέ, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.